Το θέατρο με βοήθησε κατά πολύ όταν το ξεκίνησα. Όμω με δυσκόλεψε και αρκετά. Εγώ από τον μπαμπά και από τη μαμά δεν άκουσα ποτέ πόσο όμορφη είσαι. Εμένα μου είπε ο γιατρό: Έχει εκγενετή μία ροπή προ τη μελαγχολία. Είναι καθαρό. Όταν ήμουν 16 χρονών, είχα μια κακοποιητική σχέση. Απλά μετά αυτό ξέφυγε λίγο και αυτό ήταν εκεί εμένα που με χάλασε. Έγινε το κουτσομπολίστικο. Της Μακριγιάννη, το να βγάλουμε θέμα, το να το κάνουμε τίτλο. Είναι η πιο έτσι, η πιο σημαντική δουλειά θεατρικά και υποκριτικά που κλήθηκα να κάνω. θεωρώ ότι αυτό που έγινε ας πούμε, με το Μητού εδώ στην Ελλάδα πρέπει λίγο να φύγει από το θέατρο και πρέπει να πάει λίγο παντού. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στο Αποψινό Τετατέτς τον Αλφα έχουμε δύο καλεσμένους, δύο πολύ αγαπημένους ηθοποιούς οι οποίοι ετοιμάζονται να κατέβουν στην Κύπρο με την παράσταση Πεταλούδε Είναι Ελεύθερε, που έχει χαρακτηριστεί ω η παράσταση του καλοκαιριού. Και δύο πρόσωπα που έχετε αγαπήσει, έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ στην Κύπρο. Την Τώρα Μακριγιάννη και το Λευτέρη Ζαμπετάκη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, Καλησπέρα, κύριε Τρίφωνος. Καλώ σε βρήκαμε. <laughs> να πούμε φυσικά ότι η Τώρα Μακριγιάννη ήταν η πρωταγωνίστρια τη σειρά Γυναίκα Χωρί Όνομα που έπαιζε στον Αλφα με πολύ μεγάλη επιτυχία και μετά στη σειρά «Ήλιος» που επίσης έπαιξε στην Κύπρο. Ο Λευτέρης Ζαμπεντάκης έμενε για κάποια χρόνια στην Κύπρο, έχει παίξει σε πολλά σύριαλ της Κυπριακής Τηλεόρασης και τώρα που είναι πιο πολύ στην Αθήνα, τον ακούμε και ραδιοφωνικά κάθε βράδυ στο ΛΑΒΕΦΕΜ και κάθε χρόνο είσαι στην Κύπρο με θεατρική παράσταση. Σωστά? Πολύ σωστά. Λοιπόν, οπότε ετοιμάζεστε... Έρχεστε στην Κύπρο αρχές Ιουνίου, θα πω όλε τις πληροφορίες σε λίγο γιατί μας αρέσει να στηρίζουμε τις καλές παραστάσεις και ε, θα παρουσιάσετε ένα καταπληκτικό έργο, «Οι πεταλούδε είναι ελεύθερες» λέγεται. Ε, ε, έχω πολλές έτσι, πληροφορίες για το έργο που μου άρεσαν όταν τις γέβασα, αλλά να ξεκινήσουμε με το πώς ήρθε αυτή η συνεργασία τώρα. Ο Κύριος ευθύνεται Ο... γι' αυτό. Ο Λευτέρη. Ο Λευτέρη, ναι. Ήμασταν μαζί στο Κάνω το στην ΕΡΤ και με πήρε μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει Θέλει. Του λέω Θέλω, εννοείται. Και χαίρομαι πάρα πολύ και αλήθεια σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόταση. Γιατί είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Ήθελα πολύ καιρό όντω να δουλέψω και με τον ε, κύριο Φασουλή. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να κατέβω στην Κύπρο να κάνω μια δουλειά γιατί όντω με αγάπησε πολύ η Κύπρος και την αγαπώ και εγώ πολύ. Οπότε αυτό ήταν μια συγκυρία υπέροχη. Ωραία. Να πω τα του έργου για να ξέρει ο κόσμο για τι πράγμα μιλάμε, για να μα πει και ο Λευτέρη μετά α, γιατί έκανε αυτό το τηλεφώνημα. Λοιπόν, είναι το έργο Οι Πεταλούδε είναι ελεύθερες», Ένα από τα ωραιότερα έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, πολυβραβευμένο, βραβευμένο, του Λέοναρτ Γκέρ. Είναι μια τρυφερή ερωτική κομμωδία, γεμάτη συγκίνηση και γέλιο μέσα από σπαρταριστού διαλόγου. Δηλαδή και θα γελάσετε και θα συγκινηθείτε. Ε, ανέβηκε για πρώτη φορά το 1969 σε σκηνοθεσία του Ελληνοαμερικανού Μίλτον Κατσίλα. Είναι μια παράσταση που έχει το ρεκόρ παραστάσεων στο Broadway. Το 1970 ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον Γιάννη Φέρτη, το ρόλο του οποίου κάνει εσύ η Λευτέρη και θα μιλήσουμε μετά, και την Ξένια Καλογεροπούλου, το ρόλο της οποίας κάνει η Ντόρα Μακρυγιάννη. Το 1972 έγινε ταινία στο Χόλιγουτ με την Κολ Τιχών στο ρόλο σου, Ντόρα, ε, ε, <laughs> ενώ η Άιλιν Χέγκαρτ, που έκανε το ρόλο της μητέρας που θα κάνει η Μίρκα Παπακοσταντίνου, πήρε το Όσκαρ Δευτέρου Γυναικείου Ρόλου. Ενώ ο πρωταγωνιστής, ο Έντουαρ Αλμπερτ, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα. <laughs> ε, όπως είπα, έχει το ρεκόρ παραστάσεων στο Broadway. Είναι ένα από τα ωραιότερα έργα α, του παγκόσμιου θεάτρου και ε, ε, την παράσταση θα παρουσιάσει στην Κύπρο η σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή, ενό σημαντικού θεατράνθρωπου της Ελλάδα. Η Μίρκα Παπα Κωνσταντίνου, είπαμε, κάνει τη μητέρα. Ο Λευτέρη Ζαμπετάκη, τον ονειροπόλο έτσι, που προσπαθεί να φύγει από τη μητέρα, από την επιρροή τη μητέρα του. Η Ντόρα Μακεριάννη, θα δείτε τι σχέση έχει με τον Λευτέρη στο έργο. Και είναι και ο Μαρίνο Κόνσολο, ο συμπατριώτης μα που κάνει ένα σκηνοθέτη. Είναι μια πολύ ωραία παρέα. 8 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, είναι η Πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσία και συνεχίζει στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσία στι 9 Ιουνίου Παρασκευή και το Σάββατο 10 Ιουνίου με διπλή παράσταση. Στη Λεμεσό και το Πατήχιο Θέατρο, οι πεταλούδε πάνε την Κυριακή 11 Ιουνίου, τη Δευτέρα 12 και Τρίτη 13 Ιουνίου, μετά στην Πάφο, στο Μαρκίδιο Θέατρο, Τετάρτη 14 Ιουνίου και στη Λάρνακα την Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Ιουνίου, γιατί είναι και η πόλη του Μαρίνου Κόνσολου. Yeah. Άλλη μόνο να μην είχε δύο παραστάσει εκεί. Εισιτήρια από και ACS Courier, χορηγή επικοινωνία ο ΑΚΠΡΟΥ, το 100,7 και καθημερινή, η εφημερίδα καθημερινή. Όπω uh, όπως είπα, παρουσιάζει η και ο, χορηγεί η Electroline, η CableNet, η Ελληνική Τράπεζα, ο ΟΠΑΠ, οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, οι υποστηριχτές στα McDonald's, uh, η ΆΜΑ Pharmaceutical, ΔΕΡΤΑ ΚΑΠΑ Δημητριάδης, οι μετακινήσεις των ηθοποιών γίνονται με αυτοκίνητα της Unicars και να πούμε ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη του Ronald McDonald Charity House. Τα είπα όλα τα <χει> χρηστικά και διαδικαστικά για σας, για να σας διευκολύνω, <χει> γιατί εγώ τα έχω μπροστά στο χαρτάκι. Ήταν υπέροχο. Λοιπόν, Λευτέρη Ζαμπεντάκη, ναι. πώς προέκυψε ε, αυτή η παράσταση, ο Σταμάτης Φασουλής και πώς ε, πήρε τηλέφωνο την Τώρα Ναι. Καταρχήν ξεκινήσαμε πριν από... είναι η τέταρτη παραγωγή που κάνουμε και ξεκινήσαμε ο σκοπός... Ε, των, ετσι, α, αυτών των παραγωγών που αποφασίσαμε να κάνουμε στην Κύπρο ήταν καταρχήν ε, από πλευρά δική μου τουλάχιστον να βρίσκομαι πάντα με φίλους σε προστατευμένο περιβάλλον και να απολαμβάνουμε την καλοκαιρινή μας διαδρομή. Mm -hmm. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον φυσικά είναι να φέρνουμε στην Κύπρο παραστάσεις ή ηθοποιούς που επειδή πολλοί, δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και να δούμε και ελλαδίτες ηθοποιούς να δημιουργήσουμε παραστάσεις που γίνονται αποκλειστικά για την Κύπρο Δεν είναι παραστάσεις που τις φέρνουμε από την Αθήνα έτοιμε. Επομένως όλοι όσοι δουλεύουν για τις παραγωγές αυτές Πλην κάποιων ελλαδιτών ηθοποιών Είναι Κύπροι ε, Άρα στείνετε την παράσταση στην Αθήνα ακριβώς. Κάνετε τις πρόβες εδώ ναι. Ε, με σκοπό να τι παρουσιάσετε στην Κύπρο. Σε μια περιοδία, όπω είπα, περίπου Ακριβώς. 10 παραστάσει. Ακριβώ. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν είναι μετάκληση μια παραστάση που παίζεται. Το λέμε πάντα γιατί είναι, είναι αποκλειστικά για, ναι. για εδώ. Δηλαδή, είναι, ε... η είναι η πρώτη φορά που δουλεύετε με το Σταμάτη Φασουλή. Είναι η πρώτη φορά που δουλεύουμε με το Σταμάτη Φασουλή. Ήταν δική του πρόταση το έργο. Το έργο ήταν δική του πρόταση. Εμεί είχαμε προτείνει ένα άλλο έργο και εκείνο εε, θεώρησε ότι αυτό έχει πιο ενδιαφέρον και όντω έχει πιο ενδιαφέρον και για μένα προσωπικά ο ρόλο αυτό να σου πω ότι είναι ίσω. Είναι η πιο έτσι η, η πιο σημαντική δουλειά, θεατρικά και υποκριτικά, που κλήθηκα να κάνω. Ε, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Νομίζω είναι το πιο, το πιο ωραίο πράγμα θεατρικά που έχω, έχω κάνει μέχρι τώρα. Ναι. Να πάμε όμως για την τώρα, ναι. γιατί θέλω να σου πω. Λοιπόν, ε, 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 επειδή λοιπόν το κάνουμε αυτό το καλοκαίρι και ξεκίνησε όλο αυτό, θέλαμε να έχει μια χαρά, πάντα ο σκοπός μου ήταν να περνάμε καλά. Ε, αυτό που λένε και να βγαίνει. Περνάμε καλά να βγαίνει προ τα έξω. <στα> <Εξώ>. <στα> λοιπόν, ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία. πάντα και με φίλου, με ανθρώπου που γνωρίζω και με ανθρώπου που θέλω να συνεργαστώ και να δουλέψουμε. και οι προηγούμενοι σκηνοθέτε και τώρα, με του οποίου δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνουμε στην Ελλάδα. Και με αφορμή λοιπόν αυτό έγινε ας πούμε, η, κάθε συνεργασία. Την τώρα όμω περίεργως, δεν τη γνώριζα. <στα> όμω ε, βρεθήκαμε σε ένα γύρισμα στο κάνω ότι και Τα ζωή. Τα η ζωή. Και ήμασταν εκεί στι διαδικασίε ε, να, να βρούμε πούμε, το cast. Ήταν οι πρώτε μέρε κιόλα που το είχα πάρει στα χέρια μου. Και με το που βρεθήκαμε στην πρώτη σκηνή, την ερωτεύτηκα υποκριτικά. <χι> και. Όσοι, ναι, μην παρεξηθεί. Την ερωτεύτηκα. Είναι πολύ ερωτεύσιμη. Αλλά <χι> όταν ένα άνθρωπο έχει αυτό το ταλέντο και αυτή την ευστροφία και την θεατρική ε, και υποκριτική εξυπνάδα. Εγώ υποκλίνομαι και μαγεύομαι. Είμαστε από την ίδια σχολή, οπότε οι κώδικε μα είναι αρκετά ήδη. Είμαστε Όμως... του εθνικού. Είμαστε του εθνικού. <συστά> Όπω και ο Μαρίνο ο Κόνσολο. Σωστό. Και η Μίρκα και ο Σταμάτη ο Φασουλή. Έχουμε ένα κοινό κώδικα. Ε... Από τα πρώτα λεπτά ήταν λε και είχα δουλέψει από πάντα μαζί τη. Στη σειρά. Στη σειρά. Και θυμάμαι όταν τελείωσε το γύρισμα που έγινε αβίαστα. Δηλαδή βγήκαν οι σκηνέ έτσι. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από το το πώ λειτουργούσε, πόσο γρήγορα, πόσο επαγγελματικά. Εντάξει, είχε μια εμπειρία <laughs> του καθημερινού. <laughs> είχε τέσσερα χρόνια στην πλάτη. Τέσσερα <laughs> χρόνια στην πλάτη. Και σου λέω, εγώ δεν την ήξερα. Ήταν εντυπωσιακό. Και όταν έφυγα από το γύρισμα, λέω, τελείωσε. Είναι η γυναίκα με την οποία θέλω να δουλεύω. Ε, και αμέσω λέω, παιδιά, πρέπει να δούμε την Τώρα Μακρυγιάννη. <laughs> εγώ δεν ήξερα εντωμεταξύ πόσο αγαπητή ήξερα φυσικά ότι είναι πολύ γνωστή. Όμω δεν είχα συνειδητοποιήσει και πόσο αγαπητή είναι στην Κύπρο. Ναι. Όταν βρέθηκα στην Κύπρο και λέω σκέφτομαι την τώρα και είπα και στου παραγωγού για την τώρα και αυτά, ο κόσμο παραλύρισε. Σε περιμένουν πραγματικά. <συσχε> δεν, το, δεν, είχα συνειδητοποιήσει πόσο αγαπητή <συσχε> είναι. Μα όταν έπαιζε η γυναίκα χωρί όνομα στον Α, ήταν πρώτη στην ώρα τη. απίστευτο. Ήταν, πολύ μεγάλη η τηλεθέση. Ναι. Άρα την παίρνει τηλέφωνο. Την παίρνω τηλέφωνο και τη λέω τώρα θέλω να σου προτείνω κάτι. Ε, είναι αυτό και αυτό. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει και αυτά. Θέλω να τα σκεφτεί. Και τι είπα, μου λέει: Έργο, λέω αυτό. Ε, οι συντελεστέ, λέω. Θα σου ε, Μίρκα Πάπα, με τον Μαρίνο μιλούσαμε. Μου λέει: Ναι. Λέω: <laughs> λέω Δεν θε να μιλήσει με του παραγωγού. <laughs> Όχι, μου λέει: Θέλω. Καταρχήν, αυτό μου είπε. Μου λέει: ε, Θέλω πάρα πολύ να κατέβω στην Κύπρο. Γιατί μου λέει: Με ζητάνε κουμπώνα τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Δηλαδή, λες, θέλω οπωσδήποτε να δουλέψω με την τώρα. Μι, δώρα μου, ναι. Σταμάτησα. Α, έχω άλλο έργο. Φανταστικό. Ναι, η Μίρκα του χρόνου δεν θα κάνουμε κάτι μαζί. Κούμπονε. Μαρίνο, έχω δύο-τρία χρόνια να κάνω θέατρο. Φύγαμε. Και... Στην Κύπρο, ναι, έχει χρόνια ναι. να κάνει ο Μαρίνο. Ναι. Και... ναι, είσαστε πάρα πολύ ωραία παρέα. Ναι, ωραία. Ε, Η Μίρκα Παπα-Κωνσταντίνου που πάλι θα κάνει τη μητέρα σου. Όπω πέρσι που κάνατε τη Μαύρη Γαλότσα που ήταν Sold Out Παράσταση. Ναι. Ε, ήταν ένα ελληνικό έργο. Τώρα πάτε με ένα έργο που έχει παίξει σχεδόν σε όλο τον κόσμο και όπω είπα έχει το ρεκόρ παραστάσεων. Με την τώρα που την αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος στην Κύπρο ισχύει, το έχω διαπιστώσει κι εγώ. Ο Μαρίνος ο Κόνσολος που είναι δικός μας και είναι στην Αθήνα και κάνει πράγματα εδώ και χρόνια. Ο Σταμάτης ο Φασουλής που είναι ένας θρύλος πραγματικά. Εσύ τώρα όταν πήγες τις πρώτες πρόβες πώς ένιωσες. Με τον ναι, Λευτέρη. Με εξάφνιασε. Καταρχά, όντω τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά στα γυρίσματα. Είχαμε όντω πολύ ωραία χημεία, ήταν όντω αναγνωριζόμασταν από πριν. Ε, λίγο και το χιούμορ μα, έτσι όπω ξεκίναγε, mm. δεν υπήρχε και το άγχο. Ηταν ε, σε μια ροή όλα. Αλλά είναι πολύ όμορφο να ακούσει τώρα έναν άνθρωπο να μιλάει έτσι. Εσύ, να μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, <laughs> σε θαυμάζω. μα τι θαυμάζω. Και είναι πολύ ωραίο να <laughs> βλέπεις ανθρώπου που θαυμάζει. Στο κάνει ότι κοιμάσαι να πούμε για τον κόσμο που μπορεί να μην το είδε, αλλά μπορεί να το δει αν κατεβάσει την πλατφόρμα το Earthflix και στην Κύπρο. Είσαι μια εισαγγελέα. Σωστά. Είσαι μια τεντέχτη. Ε, ε, όχι, δικηγόρο. Δικηγόρο, Ναι, ναι, ναι. Δικηγόρος. Αλλά το, το, θέμα είναι ότι και οι δύο πεθαίναμε πάρα πολύ άσχημα. Ναι, ναι. Δηλαδή. Εγώ προσπάθησα <laughs> να το χαλάσουμε. Και εγώ προσπάθησα. Προσπάθησα να σα πω. Εγώ. Α, <laughs> ε, είσαι μια δικηγόρο. Ναι. Είναι ένα από του μπλεγμένου στην υπόθεση ναι, 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 ναι. δολοφονίας, νομίζω. Και προσπαθεί ο ένα να σώσει τον άλλον, αλλά μην πούμε το παρακάτω. Νομίζω Σωσ... ότι περισσότερο κα... μπλέκει ναι, ναι. ναι. ο ένα τον άλλον παρά τον σώζει. Προσπαθώντα ο καθένα να σώσει το τομάρι ναι, του, ναι, ναι. μπλέκει τον άλλον, έτσι ναι. ναι, είναι, είναι πολύ ωραίο ναι. Ωραία. Μπλέξατε όμω και με τι πεταλούδε. Πα πρώτη μέρα πρόβα και είναι η Μίρκα από Κωνσταντίνου, με την οποία ο Λευτέρη γνωρίζεται πολύ καλά, είναι η δεύτερη φορά που κάνει τη μάνα του. Την προστατευτική, την καταπιεστική. Και ο Σταμάτη ο Φασουλή. Πώ ήταν. Με τη Μυρκά, νομίζω ότι την αγάπησα από το πρώτο λεπτό. Μου το έλεγες, δεν καταλάβαινα τι εννοούσες. Ε, Μία φοβερή, τη γυναίκα. Ε, φοβερή ενέργεια, φοβερός άνθρωπος, φοβερό χιούμορ. Ε, φοβερή, φοβερή. Εγώ έχω χάρη πάρα πολύ για τη συνεργασία μας. Και με τον ε, Φασουλή. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένα κεφάλαιο από μόνος του. Νομίζεις ότι... Μιλάει, το έχω ξαναπεί. Και θε να ανοίξει ένα μαγνητόφωνο, <συσίλιο> να γράφει, γιατί δεν μπορεί να συγκρατήσει όλη αυτή την εμπειρία του ανθρώπου μέχρι τώρα στη ζωή του, με του ανθρώπου που έχει βρεθεί, ε, με το, το τι έχει ζήσει, με τα έργα που έχει καταπιαστεί. Είναι φοβερό. Ε, και χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα και τον κόνσολο. Τον άκουγα, τον άκουγα, τον άκουγα, τον άκουγα και τον χάρηκα πάρα πολύ. Φοβερό παιδί. Λοιπόν, ο ρόλο σου έχει γίνει, όπω είπα στο σινεμά, από μία πολύ διάσημη ηθοποιό, την Κολ Έχει πεχθεί στην Ελλάδα πρώτη φορά από την Ξένια Καλογεροπούλου. Ε, έχεις μπει στη διαδικασία να δεις την ταινία, να, να ψάξεις, να κάνεις έρευνα, να δεις τι θα κάνεις, πώς θα, πώς θα είσαι εσύ στο ρόλο της Τζιλ. Τζιλ, ναι, ναι. 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 Ε, όχι, δεν το κάνω ποτέ. Ε, μετά, μετά, την παράσταση πάντα το βλέπω. Πριν δεν θέλω. Νομίζω δεν θέλω να επηρεαστώ, δεν θέλω να νομίζω ότι δεν είναι κάτι δικό μου. Δεν θέλω να με πιάνουν αυτά, οπότε ναι. δεν τα βλέπω. Ναι. Πάντως είναι ένα ρόλο, όπω λέμε στο χωριό μου, Iconic. Ναι. Λοιπόν. Ε, και σε ένα λευτέρι, ε, ο Γιάννη Φέρτη πρώτη φορά στην Ελλάδα, που φαντάζομαι ότι είναι ένα από του ηθοποιού που εκτιμά ναι. πάρα πολύ. Ναι, ναι. Ε, Και όπω είπα, ο Έντουαρ Άρπερ πήρε και τη χρυσή σφαίρα. Ναι. Ε, εσύ το έψαξε, ε, ε... Και εγώ δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, ακριβώ για να μην πέσουμε στην παγίδα να ξέρει να κάνει ο ένα τον. Γιατί όταν είναι τόσο σπουδαίο ηθοποιοί που το έχουν κάνει, ε, αυτομάτω λε, Α, κάπω εκεί, πρέ... προ... εκεί πρέπει να κινηθώ. Και υποσυνείδητα κιόλα και πολλέ φορέ. Υποσυνείδητα, δεν ναι, δεν το κάνει για να ξεπατικώσεις. Ναι, ναι. Όμω ε, ξέρει, όταν έχει ένα σκηνοθέτη, σαν το σταμάτη φασουλή που θα σε οδηγήσει, <laughs> ε, έχει και λίγο το δικό σου ένστικτο και ε, έχει με ένα χαρακτήρα μια προσωπικότητα και θα βάλει και αυτό. Ε, νομίζω ότι είναι πιο θα είναι πιο ενδιαφέρον ενδεχομένως από το να δει κάτι το οποίο έχει ξαναπεχτεί. καλά εμείς έχουμε και μια διαφορά ας πούμε, δηλαδή παράστα... δεν, δεν νομίζω θα υπάρχει άνθρωπος που έχει δει την παράσταση του φέρτη και θα δει και εμάς yeah, είναι, για να συγκρίνει, είναι ενώ ηλικιακά και χρόνια... Είναι και 53 χρόνια πριν. Αν συμβεί παρ' αυτά, να έρθουν να μας μιλήσουν yeah. στις yeah. ναι, πραγματικά. <laughs> ναι. <laughs> ναι. Αν κάποιο <laughs> έχει δει την παράσταση <laughs> του 1970 με τη Ξένια Καλογεροπούλου και τον Γιάννη Φέρτη και πάει στα παιδιά να περιμένει μετά στο να τους μιλήσει, να τους πει τι και πώς. Στο έργο πρέπει να παίζεις κιθάρα και να τραγουδάς. Ε, θα τα δείτε και τα δύο. Σε είδαμε, στη, σε είδαμε στην Κύπρο. Είχες, δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό τώρα. Ποιο? Δεν το ξέρει. Ή, ήταν σε μια εκπομπή που λεγόταν Dancing. Τραγούδαγε. Πώ είναι τώρα το Jazz at Two of Us", Ναι. Ε, τραγούδαγε και είχε πάει μέχρι τον Τζέιμ. Μάτι, τι θα κάνω μόλι γυρίσει τώρα σπίτι. <laughs> <laughs> Πάω να το ψάξω. Mm. Θα <laughs> Και πες και τι τραγούδισες το... Το πρώτο. Ναι, το... Ναι. ναι, ναι, ναι. μπήκαμε κριτικό, με ερωτόκριτο. Κιθατρικό και και ξέρεις, λόγω ναι. πατρίδας και αυτά. Και βγήκες. Ε, με κυπριακό. Με την Ήταν, ah. με, την... με τριανταφυλιά. Με την του Μάριου Τόκα. Του Μάριου Τόκα, Που, που το λέει ο Δημήτρης Μητροπάνος, το άξιο ναι. Σε κυπριακή διάλεκτο, λατρεμένο τραγούδι. Με την κιθάρα τι κάνεις. Μαθήματα. Α κάνει κιθάρα; κιθάρας. Ναι, εντάξει, έχω μια, αίσθη, μια σχέση με τη μουσική. Ενώ έχω ασχοληθεί με μουσική πια ανορμονή, αλλά πολύ παλιά. Όμω ανακάλυψα τώρα την κιθάρα και νομίζω θα τη συνεχίσω και μετά. Ε, εντάξει, βοήθησε το background τη μουσική. Και στο εθνικό κάνουμε πολύ μουσική. Όχι μουσική. Αλλά όσο να ναι, μια αίσθηση την έχουμε. Ε. Ναι, ε, κάνω μαθήματα κιθάρας με το που πήρα το έργο και αποφασίσαμε ότι θα το κάνουμε αυτό και καλούμε να παίξω κιθάρα και να τραγουδήσω τέσσερις-πέντε μήνες ε, εντατικά. Οι πεταλούδε είναι ελεύθερε του Λέοναρντ Γκέρσερ. Μια από τι ωραιότερε κομμωδίε του Παγκόσμιου Θεάτρου, όπου το γέλιο και η συγκίνηση εναλλάσσονται μαγικά, έρχεται στην Κύπρο. Σε σκηνοθεσία στα Μάτι Φασουλή. Πρωταγωνιστούν Μίρκα Παπακοσταντίνου, Λευτέρη Ζαμπετάκη, Ντόρα Μακριγιάννη, Μαρίνο Κόνσολο. Πρεμιέρα 5η-8 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσία και ακολουθούν παραστάσει σε όλε τι πόλει. Οι πεταλούδε είναι ελεύθερε. Μην χάσετε την παράσταση του καλοκαιριού, εισιτήρια από την Τίκη www.sky και τα ACS Courier. Πάμε σε εσά τώρα. Γιατί είδα κάποιε ομοιότητε σε σχέση με τον Don, Ο Don είναι ο Λευτέρη Ζωζοπετάκη και τη Τζιλ που είναι τώρα η Ντορέη Μακριγιάννη. Ε, υπάρχει και στη δική σα ζωή μια προσωπική επανάσταση. Καταρχά, εσύ τώρα ξεκινά να σπουδάζει οικονομικά και ασφαλίστρια. Καμία σχέση με το θέατρο. Έχει, γίνονται λάθη στη ζωή. <laughs> και ξεκινάς να δουλεύεις στο Αίγιο, είσαι από το Αίγιο, στο ασφαλιστικό γραφείο του πατέρα σου. Ναι. Σωστά τα λέω. Σωστά τα λες, πολύ σωστά. Για πες τα μας ε, λίγο έτσι για Αίγιο, παιδικά χρόνια και μετά τι έκανες και το ανέτρεψες όλο αυτό. Δηλαδή πες ότι φεύγω ναι. και πάω για εθνικό. Κοίτα, το Αίγιο πάντα θα είναι συνδεδεμένο με μένα, γιατί είναι μια πόλη που λατρεύω. Δεν είναι δηλαδή μια πόλη μόνο που γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα και από τότε δεν, έχω, ξέρεις, δεν πηγαίνω, δεν έχω σχέση. Ε, όποτε μπορώ, πηγαίνω. Και μάλιστα φέτο, επειδή μου δόθηκε ευκαιρία, γιατί ήθελα να μείνω και λίγο εκτό να ξεκουραστώ, το Αίγιο το ευχαριστήθηκα όσο δεν πάει. Οπότε είναι μια πόλη που εγώ μεγάλωσα υπέροχα, πολύ ωραία χρόνια, πολύ ωραία και, και οικογενειακά και φιλικά. Πολύ ωραία. Και ακόμα και όταν δούλευα και στο γραφείο του μου έχω να σου πω και εσύ ήμουν ασφαλίστρια. Μπροστά στη θάλασσα. Το σπίτι. Όλα έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Όχι ενώ το να βγαίνει και να κάνει μπάνιο, αλλά μέσα σε πέντε λεπτά όπου και αν μένει στη θάλασσα. Ναι. Οπότε νομίζω ότι όλα με κάποιο τρόπο είναι άμεσα συνδεδεμένα. Και ναι, ήμουν σε μια αριστεχνική ομάδα από τα 19 μου. Και ανεβάζαμε έργα, ανεβάζαμε έργα και ανεβάζουμε τα κόκκινα φανάρια. Και αυτό ήτανε. Ε, Παραίγινα... Μπήκε το μικρόβιο. Μπήκε το μικρόβιο, ναι. ναι. Και τι είπε λοιπόν στον μπαμπά. Φεύγω. Ασφάλισέ με. Δεν του είπα καν αυτό είναι και το. Λέω πώ το έκανα, ρε παιδί μου τότε. Δεν πήγα να του πω: Μπαμπά, ξέρει κάτι, σκέφτομαι, ξέρω εγώ να σπουδάσω ή με ενδιαφέρει υποκριτική. Δεν το πήγα έτσι. Μπήκα στο γραφείο, χτύπησα τον πόρτα, τον μπαμπά μου το θυμάται ακόμα. Και του λέω: Μπαμπά, το καλοκαίρι δεν θα έρχομαι το απόγευμα στο γραφείο, θα έρχομαι μόνο πρωί. Μου λέει γιατί. Του λέω: Θα είμαι σε ένα μαγαζί, του λέω παραθαλάσσιο, σερβι. Γιατί αγάπη μου, λέει, δεν σου φτάνουν τα λεφτά μου. Λέει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι, όχι, του λέω. Θέλω να μαζέψω εξτρά λεφτά δικά μου. Του λέω και από Σεπτέμβρη φεύγω. Τα πάω έτσι. Μου λέει που πα. Του λέω Αθήνα. Του λέω θα πάω να σπουδάσω θέατρο. Δεν ξέρω αν μου συνέβαινε εμένα σαν μαμά που και ερχόταν το παιδί μου έτσι. Δεν... Πάντω λειτουργήσε πάρα πολύ. Το έχει σκεφτεί. Τα είχα σκεφτεί όλα και όλα αυτά σε ένα βράδυ. Δεν το σκεφτόμουν μήνε πριν Πώ θα το κάνω. Πώς, τζιλ, <κοί> <Cover> <μ sniffly> yeah. Θα έρθω, έρθω να φάμε το βράδυ και τελικά. Εφεύγω, θα μετακομίσω. Φάω άλλο σπίτι. Δείτε, ε, ο ε, ο αυτό είμαι. είμαι. Ε, δηλαδή το σκέφτηκα το προηγούμενο βράδυ. μου, Το ένστικτό μου γιατί λειτουργώ και με το ένστικτο. Με πήγε πολύ προ τα εκεί και λέω αυτό ήταν. Έγινε. Και έτσι έγινε. <R magnesium> και ήρθε Αθήνα και έδωσε εξετάσει για το εθνικό Θέατρο. Μια εβδομάδα έδινα. Ναι. Έδινα στο εθνικό, έδινα στο Αρμένι, έδινα στη Χατούπη, έδωσα στο Κούν. Έδινα. Μια εβδομάδα έδινα. Και όταν σου είπαν ότι πέρασε στη σχολή του Εθνικού Θέατρου. Καταρχά δεν το πίστευα. <laughs> δηλαδή πρέπει να του ρώτησα πάρα πολλέ φορέ για τη δεύτερη φάση. Ε, γιατί δεν είχα προετοιμαστεί καν για τη δεύτερη φάση. Εγώ τότε και από επαρχία. Εγώ κάθε φορά το λέω αυτό να το θυμάστε. Δεν χρειάζεται μέσο απαραίτητα για να μπει στο Εθνικό. Γιατί εμένα μου λέγανε ότι χρειάζεται μέσο. Δεν είχα κανένα μέσο. Μπήκα, δεν είχα καν προετοιμαστεί. Πέρασα τη δεύτερη φάση και έχω να σα πω ότι επειδή ήμουν σίγουρη ότι δεν πρόκειται να είχα περάσει στο Εθνικό. Ούτε η μαμά μου έμπαινε, μπήκε μια θεία μου και είδε τα αποτελέσματα και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Πέρασε. Τηλέφωνο δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει: Πέρασε. Δεν μπήκα καν να δω τα αποτελέσματα, αν είχα περάσει ή όχι. Τι έγραφε δηλαδή, Τι έγραφε τον. Μακριάνη Θεοδόρα. Θεοδόρα. Ναι. Θεοδόρα, δεν ξέρω. <laughs> Θεοδόρα. Μάλιστα. Ναι, 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 ναι. Πάντω μου κάνε εντύπωση που σε μια συνέντευξή σου είχε πει ότι ήθελε να γίνει όταν ήσουν μικρή ή ψυχολόγο mm. ή νηπιαγωγό. Τι ακόμα θέλω. Ψυχολόγο. Νομίζω ότι θα το κάνω κάποιο. Όχι, όχι, νηπιαγωγό. Ναι. 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 Ψυχολόγο, ναι. Αυτά τα δύο. Δεν έλεγε ηθοποιό. Όχι καθόλου. Ούτε ήμουν το παιδάκι που σε μια παρέα θα κάνει χαμό, θα χόρευε, θα κάνει ναι. ποτέ. Ήμουν το πιο ισικό παιδάκι σε μια άγρια γωνία. Αυτό. Μονάχο Όχι. Έχω και μια μικρή. Μικρή αδερφή. αδερφή ναι. Μάλιστα. Και τελειώνει το εθνικό και αμέσω ε, παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο γυναίκα χωρί όνομα. Μετά από λίγου μήνε, στην ουσία, ναι, δηλαδή το καλο... Όχι, ε, κοντά ένα χρόνο. Καλοκαίρι του 17 τελείωσε το εθνικό, καλοκαίρι του 18 μπήκα στη γυναίκα. Πώ έγινε αυτό. Με είδανε μάλλον στι πτυχιακέ εξετάσει, έτσι ξέρω. Για τρει μήνε δεν ήξερα πώ βρέθηκα, γιατί λέω δεν έχω στείλει τίποτα. Πώ με βρήκατε. Πρέπει να με είδε στι πτυχιακέ και με φωνάξανε για οντισιόν. Μετά από πολύ καιρό που με βρήκανε, γιατί μου στέλνανε εμένα. Εγώ νόμιζα ότι είναι πλάκα, ότι. Πού θα μπλέξω, γιατί με στέλνανε, με, μου στέλνανε μήνυμα από την εταιρεία παραγωγή που είχε αναλάβει τη γυναίκα, να πάω. Και δεν απαντούσες. Όχι. Α, κλαίω. Με πέρανε στο τηλέφωνο, με πέρανε σε αυτό, μου στείλανε στο Messenger τότε και ήταν μπήκε στα αιτήματα. Α, είσαι θεά εσύ. Α, είσαι αλλού. Ναι, όχι, είναι ο ρόλο. Είσαι όντω ο, ο, ο ρόλος. Όπω λέει ο Φασουλή. Άρχισε ο ρόλος, τη λύση. Σε έψαχνε η εταιρεία παραγωγή για πρωταγωνίστρια. Ναι, δεν μου είχαν πει. Όχι, δεν ήταν θέμα πρωταγωνιστικό. Μου λένε θέλουμε να σε δούμε. Ναι. Εγώ τότε εντωμεταξύ, επειδή είχα σηκώσει και ένα τσι δικό μου. Παϊράκι. Ναι. Ότι τι. Δεν θέλω καθόλου θέατρο, δεν θέλω καθόλου ηθοποιού, δεν θέλω να ηρεμήσω γιατί μόλι είχα βγει από το εθνικό, ήθελα να ξαναβρω λίγο την τώρα. Δεν θέλω καθόλου από όλο αυτό το πράγμα. Την έχασε την τώρα μέσα, από τη σχο... <laughs> μέσα την στη έχασα, σχολή, Γύρισα. Την έχασα. Ναι, ναι, πιχάνεις. την έχασα. Την έχασα τελείω. Μέχασα. έχασα. Οπότε ήθελα να με ξαναβρω. Και λέω πού θα μπλέξω εγώ τώρα εκεί, θα είναι πολλά τα άτομα, θα είναι ηθοποιοί. Θα... Δεν θέλω καθόλου. Και γι' αυτό δεν πήγαινα. Δεν ήξερα εγώ ότι με θέλανε για κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω ότι απλά ήθελαν να με δούνε. Α, θα περάσετε ωραία μαζί τη. Περνάμε μ, πολύ ωραία, παιδιά, από την πρώτη μέρα. Για πε και μετά. Πήγα <laughs> <laughs> και ήμουν μόνη μου. Νομίζω ότι θα έχει λαό εκεί. Και λέγει επιτέλου. Και με βάζουν. Και λέω, τι κάνουμε. Μου δίνουν το ρόλο, λέω, θέλουμε να σε δούμε. Λέει, σε ψάχνουμε τόσο καιρό. Και αυτό ήταν. <laughs> και όταν άρχισε αυτή η μεγάλη επιτυχία <laughs> τη ναι. σειρά, και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Πώ την αισθάνθηκε, Δεν την αισθάνθηκα. Ήμουνα με περούκα στην αρχή. <laughs> δεν με καταλάβαινε άνθρωπο. <laughs> Έβγαινα έξω και κυκλοφορούσα τρει μήνε, ούτε καν ξέρανε ποια είμαι. Ε, και άργησα και πολύ να το καταλάβω, έχω να σου πω. Το κατάλαβα πάρα πολύ στην Κύπρο. Γιατί ενώ εδώ ήταν μήνε που παίζονταν η σειρά, η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη, δεν το θυμάμαι ακόμα στη Χριστιανά, ένιωθα τόσο έξω από τα νερά μου, δεν ήξερα Πώ είναι, πώ θα κάτσω, πώς... Δεν είχε ξανασυμβεί. Και ήταν η πρώτη μου τηλεοπτική συνέντευξη στην Κύπρο. Στην Κύπρο, είπαμε. Ναι. Τώρα που θα κατέβετε για παράσταση, θα πα στη χριστιανά. Ναι, χριστιανά θέλω θα σου πάρα ήρθει. πολύ να τη δω. Γλυκύτατη. Ναι. Τη συμπαθώ ναι. πάρα πολύ. Και με έκανα νιώθω τόσο ωραία και τόσο οικία, γιατί σου ξαναλέω, δεν ήξερα την είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Πώ θα δίνει. Μετά, καπάκι όμω ήρθε κι άλλο πρωταγωνιστικό ρόλο στον ήλιο. Ναι. Αλλά τώρα Ά, ή, τότε ήσουν πιο. ήμουν, πρότιβά, ήμουν δηλαδή. λίγο πιο. υποψιασμένη Ναι, αλλιώ πήγα να το πω εγώ, το χουριού μου. Πώ. Πετσωμένη. Αντίον. <laughs> <laughs> ήμουν πιο σκληραγωγημένη, ναι. Άρα έκανε δύο χρόνια τη γυναίκα, δύο και χρόνια, δύο χρόνια Τέσσερα τον χρόνια καθημερινό. Και τη μάνα. Τη μάνα. Έκανα τέσσερα χρόνια τη μάνα. Ο, <laughs> δηλαδή. Αυτή η έρμη μάνα. Α, ναι, και στα δύο δεν πέρασε καθόλου καλά. Ναι. Και... Μετά, α πούμε, εκτό από το κάνω ότι κοιμάσαι, που είχε άλλη συνθήκη, ήταν ένα. ένα ένας guest roles, mm. δεν έκανες κάτι άλλο, ήταν δική σου επιλογή. Ε, στην ουσία, καταρχάς ήταν δική μου επιλογή μετά τον ήλιο να, μείνω λίγο, να κάνω λίγο off και για μένα, γιατί είχα φτάσει στα κόκκινα και φαινόταν πια, αλλά και λίγο να πάρω τις ανάσεις μου, γιατί το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι για να είσαι και λίγο δημιουργικός, Θέλει λίγο να παίρνει τα κενά σου, να ξαναγεμίζει. Γιατί και τα τέσσερα χρόνια στο καθημερινό ήταν εξαντλητικά. Και από ψυχική δηλαδή. Να. Οι ρόλοι μου δεν, ήταν, δεν περάσανε πολύ καλά, οπότε δεν να. πέρασα κι εγώ καλά μαζί του. Ε, και εκεί βρέθηκε το κάνω το κοιμάσαι», που δεν ήθελα να τη χάσω αυτή την ευκαιρία καθόλου, γιατί την έβλεπα τη σειρά. Να. Και ήταν για μένα ένα ρόλο που, όπω είπε, μπορεί να ήταν guest, αλλά ήταν ό,τι πιο ενδιαφέρον έχει συμβεί μέχρι τώρα να. για μένα. Ε, οπότε δεν είναι ότι έμεινα και τελείω εκτό. Δηλαδή, με το που ε, τελείωσε ο ήλιο, μπήκα στο κάνω ότι κοιμάσαι. Και απλά αυτό το χειμώνα τώρα έμεινα λίγο ναι, εκτό. Ναι. Και η δική σου πώ το, το πήρανε ναι, που δεν σε βλέπουν κάθε μέρα στην τηλεόραση όπω τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Η γιαγιά μου δεν το πήρε καθόλου καλά. <laughs> δηλαδή. <laughs> Γιατί όπω μου είπε και αυτή με κλάματα η γάπη μου, ότι πού θα με βλέπει τώρα. Σε έβλεπα κάθε μέρα και δεν μου έλειπε. Και τώρα πού θα σε βλέπω. Γιατί η γιαγιά είναι και εκεί συνειδητοποίησες ακόμα περισσότερο πόσο η τηλεόραση είναι για τους ανθρώπους μεγάλη συντροφιά. Οπότε έλειπες εσύ η Αθήνα, σε έβλεπε καθημερινά στην τηλεόραση, ήταν σαν να σου να ναι, 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 αλήθεια. Ναι, ναι. Δεν με έπαιρνε και τηλέφωνο, δηλαδή ήταν σαν να, σαν να ήμουν στο χώρο της. Μήπως σου μίλαγε και όλα στη Καλά σίγουρα. Την ώρα που το έβλεπε ναι, το έργο. Ναι ναι, 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 Την έχει βγάλει και η αδερφή μου πολλά βιντεάκια την ώρα που εγώ παίζω να μου μιλάει. Α, για πες. Δώστε να το να τα βάλει στο έργο. για ναι, για πε μα λίγο, μου αρέσει. Τι σου λέει, α πούμε. ότι κλαίω, όχι αγάπη μου, μην κλαι πάλι γιατί μου στεναχωριέσαι. ναι, τέτοια πράγματα συνέχεια. Α, από τη γιαγιά η... πήρε. Ναι, ναι. Ναι, για πε. Mm. Και, και, για του άλλου ρόλου που με στεναχωρούσαν, τι κάνει το παιδί, γιατί ποιο λόγο το κάνει αυτό. Ενώ ξέρω ότι είναι ψέματα. Και μάλιστα έβαζε χέρι και στι γειτόνισε. Δηλαδή την έπαιρνε μια γειτόνισσα, τη έλεγε: Πε τη ότι η γένα μπορεί να μην πονάει τόσο πολύ, γιατί, γιατί εγώ γέναγα στη σειρά. και τη έλεγε: Σε παρακαλώ, τούλα, η τούλα νομίζω ψέματα είναι. Είναι δυνατόν το παιδί να πονάει, εφόσον τα ψέματα το κάνει. Δηλαδή στι γειτόνισε το έλεγε, αλλά στην ίδια μίλαγε σε μένα στην τηλεόραση. Ναι. Περνάμε πολύ ωραία. Τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί 4 στον Αλφα με την Τώρα Μακρυγιάννη και τον Λευτέρη Ζαπετάκη. θαύματα Στη ζωή μας αλλάζουν τα πράγματα Οι υπερβάσεις με κάνουν να ελπίζω Και υπάρχουν κι αυτοί που ενώθηκαν Σαν γροθιά γίνανε ένα υψώθηκαν και δεν κάνουν στον όνειρο πίσω. Ο έρωτας μπορεί να μην κάνει τη γη να γυρίζει μα ίσως να κάνει τη βόλτα να ξύζει. Μαζί μου τραγούδα η ζωή μας περνάει Πεταλούδα στη φωτιά που πετάει, μαζί σου γεννιέμαι. Για να πνέω, ευτυχία στο πάθο. Βουτιέμαι, θαραλέα κι αστεία. Μεταμόρφω. τα Και ελευθερώνω Επιστρέψαμε στο απόψινό μα τέταρτο στον Α με την Τώρα Μακριγιάννη και τον Λευτέρη Ζαμπετάκη που ετοιμάζονται να έρθουν στην Κύπρο με την παράσταση του καλοκαιριού. Οι πεταλούδε είναι ελεύθερε. Πάμε λοιπόν στο Λευτέρη Ζαμπετάκη τώρα, για να... γιατί φαντάζομαι δεν έχει προλάβει να τα μάθει κιόλα ακόμα. Όχι, τι είναι, ναι. εδώ έχει έρευνα εκπλήξεις. μετά για το σοου. Ο διάδοχο τη οικογενειακή επιχείρηση που πάει να σπουδάσει το οικονομικά. Οπίσεις, ναι. ναι. και κάνει κι εσύ τη δική σου επανάσταση. Ναι. Για πέ? Άρχισα να την κάνω. Ήμουν ένα πολύ καλό παιδί. Τα έκανα όλα όπω έπρεπε, όπω είχε προγραμματιστεί, οργανωθεί και στρωθεί ο δρόμο για μένα. Σπούδασα οικονομικά. Εμένα έρχοταν το θέατρο και με έβρισκε κατά διαστήματα. Μάλιστα, υπήρξαν εγώ πολλέ φορέ λέω για του επίγειου αγγέλου από το δημοτικό. Α, ο πρώτο που είδε πράγματα σε μένα ήταν ο, καθηγητή, ο δάσκαλο τη Πέμπτη Δημοτικού, που αποφασίσαμε να κάνουμε μια θεατρική παράσταση Αριστοφάνη και μου δίνει τον πρωταγωνιστικό. Mm. Στο πιο εσωστρεφέ, ευαίσθητο παιδί του σχολείου έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Α, είναι ήσουν εσωστρεφή στο σχολείο. Πάρα πολύ. Yeah. Πάρα, yeah. Γενικά. στην. Και μαζεμένο. Πάρα πολύ. Yeah. <σχελίδι> ε, και αυτό άλλαζε, <σχελίδι> <δε>. <σχελίδι> αυτό άλλαζε πάρα <σχελίδι> πολύ. Το δίνατε και εσείς, μη στεναχωρίες. Όχι, Πολύ. Και το οποίο άλλαζε, μεταλλασσόταν αυτή, αυτό το πράγμα, μεταμορφωνόμουν όταν ήμουν στη σκηνή, κάπως γινότανε μαγικά. Από τότε. ναι. Αλήθεια. Όπως και στο, και στο Πανεπιστήμιο και ερχόντουσαν και με βρίσκαν οι, οι θεατρικές ομάδες θέλουμε να κάνεις αυτό, έλα να κάνεις αυτό. Γενικά μου, μου ερχόταν το τυράκι ε, του θεάτρου και αυτά αλλά εγώ το είχα λίγο ωραία περνάω αλλά εγώ έπρεπε να κάνω αυτό. Ήμουν ο πρωτότοκος γιος, <σχεδεύτε> ε, 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 αυτό είχα αποφασίσει, αυτό είχαν αποφασίσει για μένα και ε, ε, αυτό έκανα. Όταν όμω ολοκλήρωνα τι σπουδέ και άρχισα να δουλεύω ουσιαστικά και έκανα την πρακτική μου σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, εταιρεία, και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να χτυπάω μια κάρτα το πρωί και να φεύγω το μεσημέρι το απόγευμα το βράδυ, σε ένα γραφείο και αυτά, άρχισα να ασφιχτιώ. Και να είναι καλά, μια πρώτη μου ξαδέρφη πήγε και έκανε τα χαρτιά μου για το εθνικό μόνη τη. <Κι> ναι. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει Δευτέρα, τάδε του μηνό, δίνει στο Εθνικό Θέατρο. Η Σοφία, να είναι καλά. Και έχω και ένα γράμμα και μου λέει Είναι η στιγμή να κάνει αυτό για το οποίο γεννήθηκε. Το λέω και να Αχ, τι λε. Ναι, έχω αυτό το γράμμα. Ε Άρα σε πρόγνωσε. Ναι, είναι πάντα με Κάποιο με προ τα εκεί. Ναι. Και πήγα, χωρί να το πω σε κανένα. Ναι, μια εβδομάδα κι εγώ έτσι λίγο προετοιμάστηκα. Σαξακατοικείμενα αυτό. Τι έπαιξε. Και, πήγα έπαιξα αγγελιοφόρο από ε, αγγελία Φόρο, ε. αυτό είναι το σωστό, Μα λέμε στο εθνικό, ναι. γιατί φέρνει αγγελί, την Αγγελία, την Αναγγελία. Ναι. Ε, τι άλλο έκανα από σύγχρονο... Κάτι έχεις πει σε μια συνέντευξη, ότι τραγούδησες χορν. Αλλή ναι, μόνο το το γυνάτι σου. Ναι, το, να το γυνάτι ναι, σου. Ναι. Ε, και ναι, δεν τα θυμάμαι. Γιατί Και εγώ δεν είχα προετοιμαστεί για πρώτη, δεύτερη φάση. Για το εθνικό πένας πολλές φάσεις για να δεν είναι... Να έναι, σου έτσι. πω κάτι νομίζω ότι λειτουργεί αυτό. Γιατί δεν υπήρχε το άγχος. Ναι, αλήθεια. Και πήγα και θυμάμαι μπήκα στο... Λέω πάω, θα πάω. Mm. Πήγα λοιπόν. Μπαίνω μέσα και μόλις βγαίνω, Αισθάνομαι ε, μόλι μόλις μπήκα, κατάλαβα, το κατάλαβα. Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό στη ζωή μου. Βγαίνω έξω και ήταν τα παιδιά εκεί τρομαμένα και μου λέει πώς ήταν. Λέω, πέρασα. Α! Ναι, το ένιωσα εκείνη τη στιγμή σαν μια λάμψη από πάνω, λέει εδώ είσαι και ένιωσα ότι πέρασα. Και όντω, μετά από πέρασα και τη δεύτερη φάση, τη τρίτη φάση και μπήκα πρώτος σε κατάταξη. Και λέω, να αυτός είναι ο δρόμος μου. Και το ανακοίνωσα μετά στον ε. ότι πέρασα στο Εθνικό Θέατρο και Σοκαρίστηκε λίγο στην αρχή. Είπε σε μια συνέντευξη σου που είχε συζητηθεί στην ΕΡΤ ναι. ε, ότι όταν ήσουν στο σχολείο δεχόσουν ένα μπούλινγκ. Mm. Επειδή ε, σου άρεσε το θέατρο, ο χορό κτλ. Ναι. Ε, τότε δεν υπήρχε όρο μπούλινγκ. Ναι, δεν υπήρχε, δεν ήξερα τι είναι αυτό. Ξέρω όμω, ε, υπήρχε όμω το συνέστημα. Ναι. Ε, και ξέρω ότι είναι αυτό το συνέστημα που τελικά με, με τα χρόνια που έγινε, α πούμε, τη μόδα, που δεν είναι τη μόδα, επιτέλου συζητιέται ανοιχτά και ε, ε, ίσω προ, προ, προφυλάσσονται κάποια παιδιά από αυτό. Η πάση περιπτώσει, είναι πιο ε, ε, έτσι υποψιασμένοι και οι γονείς και οι δασκάλοι και τα παιδιά. Ε, 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 βρέθηκε η λέξη αυτού που αισθανόμουν εγώ και πολλά παιδιά αισθάνθηκαν αυτό. Ναι. Ε, Τότε πώ πώς το αντιμετώπιζεσαι, ε, Προσπαθούσε να γίνει ο δημοφιλή, ο, ε, αυτός ναι. που θα παίξει ένα θεατρικό κάτι. Ναι. Πώ ήταν. Ε, να, αυτό ήταν σωτήριο για μένα. Επειδή λοιπόν είχα αυτή την, την, τη φλέβα, την, την, την ευαίσθητη, την, την καλλιτεχνική, άνθρωποι θεώρησαν ότι είμαι χρήσιμο. Mm -hmm. Όπως Όπω ε, οι δάσκαλοι, οι άνθρωποι εκλεπτισμένοι με παιδί, εν πάση και ήμουν χρήσιμο στι χοροδίες, ήμουν χρήσιμο στα, στα χορευτικά, γιατί δεν υπήρχαν πολλά αγόρια. Ε, δεν πηγαίναν να χορέψουν mm -hmm. τα αγόρια, παίζανε μπάσκετ. Εγώ χόρευα επειδή ο μπαμπά μου, μου, δεν χόρευε και του αρέσει πάρα πολύ. Δεν ήτανε. Και, και, με βάλε στο χορό. Από παιδί, δηλαδή του το χρωστάω. Η δική σου τι είπαν όταν του είπε ότι πέρασες στο εθνικό και θα κάνω αυτό το πράγμα. Κοίταξε. Ε, ο, ε, μπαμπά μου το έχω πει μάλιστα στην παρουσίαση του βιβλίου. Ε, στην αρχή σοκαρίστηκε. Γιατί και αυτό είχε φτιάξει ένα πλάνο. Ήμουν ο πρωτότοκο γιο, είχε δύο κόρε. Ήταν αυτό που, που μα έχει μάθει η κοινωνία. Ότι ο γιο θα ακολουθήσει αυτό, σπούδασε οικονομικά. Έχασε λίγο και αυτό τα, τα, στεγανά του και την, έτσι, την ισορροπία του ή αυτό που χάθηκε για λίγο. Μετά συνειδητοποίησε όμω, γιατί ένα άνθρωπο πολύ ανοιχτό και εκείνο παρακολουθούσε θέατρο, έχει δουλέψει ω ηλεκτρολόγο, ηλεκτρολόγο ήταν στα θέατρα, και κάπω λίγο το θαύμασε. Και όταν άρχισα να το κάνω πολύ σοβαρά και είδε ότι είμαι καλό, έγινε ο πιο φανατικό υποστηριχτή μου, mm. που ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο για αυτόν. Για του λόγου αυτού που σου είπα, και που από 11 χρόνων δούλευε και έφτιαξε μια επιχείρηση όλο μόνο του. Και θεώρησε ότι θα σταθώ στο πόδι του. Που πούμε. έχω να πω ότι είναι κλικίτατο ο μπαμπά. Είναι υπέροχο. Και ναι. η μαμά, βέβαια. Και μετά έγινε πολύ. Ναι, το είναι πολύ. Φα... Φα... φανατικό και πολύ αυστηρό κριτή, να ξέρει. Mm. Πολύ. Εσένα τώρα, μπαμπάς και μπαμπά και μαμά, πώ είναι τα τελευταία χρόνια ας πούμε, που κάνει αυτή την επιτυχία που σε βλέπουν σε εξώφυλλα εκπομπέ. Πώ το διαχειρίζονται. Δεν έχει αλλάξει απολύτω τίποτα. Ε, και αυτό νομίζω ότι εγώ του το χρωστάω, το γεγονό ότι έχω μεγαλώσει έτσι, ε, χωρί υπεροψία, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Ό,τι βρεθεί κάποιο και πει το αντίθετο, δεν πειράζει, καλοδεχούμενο. Αλλά πιστεύω ότι με έχουν κρατήσει πάντα σε ένα επίπεδο ε, πολύ συγκροτημένο. Δηλαδή, τώρα, ακόμα και οι συζητήσει που θα κάνω τον Μπομπά, είναι πάντα συμβουλέ τέτοιου στυλ. Ε, δεν έχει αλλάξει πολύ τίποτα. Όπω δεν έχουν αλλάξει και οι φιλίε μου. Έχω ακόμα του παιδικού μου φίλου. Δεν, 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 έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει μάθει, α πούμε, περιστατικά που έχουν πάει κάπου σε μια υπηρεσία ή κάτι και λέει Αχ, η, 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 είναι η κορή μου αυτή. Δεν το λέει ποτέ κανένα από του δύο. Κάποιο θα μου έχει τύχει και με τον παπά που έχουμε βγει έξω, δεν το έχει πει ο ίδιο και πετάγεται κάποιο από δίπλα και λέει: Καλέ, η κόρη σα είναι που. Δηλαδή <laughs> ο ίδιο δεν το λέει ποτέ. Ή μη σου πω ότι ντρέπεται με την έννοια ναι. ότι. Δεν θα δώσω τώρα. Μια χαρά. ήρεμα. Εμένα συμβαίνει <laughs> ακριβώ το αντίθετο. <laughs> ναι. χρόνια το έχει δει να συμβαίνει με κόσμο έξω ε, με τραβολογάει και με. Έλα να σε δείξω, Έλα, να σε συζητήσω. Ναι, καμαρών. Και Εντάξει, τα εγώ θυμάμαι και μια φωλιβάβολα. Αλλά ναι, είναι και τα και δύο. Και τα δύο γλυκά. είναι ωραία και τα δύο ναι. είναι γλυκά. Λευτέρη, εσύ μετά πήγε Αμερική. Ναι. Να, α πούμε και αυτό του παπά. Δηλαδή, λέγαμε πάντα να φύγω Αμερική, να σπουδάσω και αυτά. Γιατί Αμερική. Αυτό ήταν ο δρόμο. Ε, είμαι μισό Αμερικάνο. Ε, ήταν το, ό, το πιο εύκολο, ήταν και όνειρό μου. Δηλαδή, περάσα φάση που αισθανόμουν ότι η Ελλάδα ήταν πολύ μικρή χώρα για μένα. Όταν πήγα εκεί μετά ήταν πολύ μεγάλη. Ε, είχα του συγγενεί μου, είχα την υπηκότητα και έγινα δεκτό από μια σχολή με την οποία, στην οποία ήθελα πολύ να πάω. Πήρα και μια υποτροφία. Ποια σχολή? τη Στέλ στη Νέα Υόρκη. Mm -hmm. και... Που είναι θρηλυκή σχολή. Ναι, ναι, ναι. Είναι ναι. Το Μπράντο και τέτοια. Ακτο Στούντιο, Στέλ ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, είσαι μισό Αμερικάνο πώ. Η μητέρα μου είναι Ελληνοαμερικανίδα, γεννήθηκα εκεί. Mm. Ε, ναι. Και αφού είσαι Αμερικάνο, ναι. είχε και την υπηκότητα και πήγε και στη Στέλλα Άτλερ, ε, γιατί δεν έμεινε για να το κυνηγήσει, που λένε πολλοί από την Ελλάδα ότι ναι. πάνε στην Αμερική για να το κυνηγήσουν. Ε, είναι πολύ απλή η απάντηση. Ε, αν ήμουν λίγο μικρότερο, mm. δεν ήμουν μεγάλο όταν πήγα, αλλά ήμουν λίγο μικρότερο, μπορεί να καθόμουν λίγο παραπάνω να πειραματιστώ. Στην Ελλάδα μου, μου ήρθαν τα πράγματα πάλι μόνο. Δηλαδή, με καλέσανε mm. να παίξω στο εθνικό θέατρο τη χώρα μου, στη σχολή που από την οποία βγήκα και γύρισα να, να κάνω μια παράσταση, ας πούμε, και μετά η μια δουλειά έφερνε την άλλη. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω σε αυτή τη γλώσσα πρώτον. Και δεύτερον, να σου πω, επειδή είχα στα την ασφάλεια. Στα ελληνικά, ναι, ναι. Είχα την ασφάλεια του να επιστρέψω όποτε μπορώ, δεν αισθανόμουν ότι όντω ότι κλείνω την πόρτα φεύγοντα. Ε, ε, ήρθα πολύ εύκολα. Σου έλειπε η Ελλάδα στην Αμερική, Την περίοδο που ήμουνα, όχι, αλλά. Ε, Νομίζω ότι είναι η χώρα στην οποία θέλω να ζω. Ξέρεις Ποια? Το... Η Ελλάδα. Α. Ε, γιατί, ξέρεις, το έχει πει και ο Καζαντζάκης, όταν ταξιδεύω γίνομαι καλύτερος Έλληνας. Ε, επειδή έχω ταξιδέψει πολύ, μπορώ να το πω ότι είναι μια χώρα, η Ελλάδα, η Κύπρος, που, που ταιριάζει πολύ στην ιδιοσυγκρασία μου, το φως ταιριάζει... Mm -hmm. η το θέατρο μου ταιριάζει, οι δουλειέ που κάνω μου ταιριάζουν. Δεν είχα ποτέ αυτό να πάω στην Αμερική, να κάνω καριέρα και αυτά ποτέ. Και μάλιστα με σπρώχνουν πάρα πολύ και φίλοι μου και συγγενεί. Έχει τη δυνατότητα, πήγαινε και άλλοι που θέλανε. Ε, συνάδελφοι που πήγαν στην Αμερική και προσπαθούσαν να κάνουν πράγματα καριέρα μου, λέει εσύ θα μπορούσε που έχει την υπηκότητα. Δεν είχα ποτέ αυτή την ε, λαχτά. Δούλευε εκεί, έκανε αυτά που κάνουν οι φοιτητέ. Έκανα αυτά που κάνουν οι φοιτητέ. Δούλευα ω σερβιτόρο, όπω η Νέα γιατί όλοι οι σερβιτόροι είναι ηθοποιοί. <laughs> και να, ήταν αυτό. Εγώ ήμουν λίγο καλο, καλοκακομαθημένο. Δηλαδή, όταν μπορούσα να δουλέψω εδώ στο Εθνικό Θέατρο τη χώρα μου ε, και να έχω τη μια δουλειά μετά την άλλη και ρόλου και αυτά, δεν βρήκα το νόημα να κάθομαι εκεί, να πηγαίνω σε ακρόαση και οντισιών από το πρωί μέχρι το βράδυ, να δουλεύω μέχρι τι 4-5 το πρωί να πλένω ποτήρια. Ήταν, το είδα σαν μια πολύ ωραία εμπειρία. Δύο χρόνων mm. το έκανα. Αλλά δεν ήταν ο τρόπο τη ζωή που θα ήθελα να έχω. Πάντω, ε, αν το σκεφτείτε, και οι δύο ξεκινήσατε για να ασχολείστε με αριθμού. Ναι. Οικονομικά, ασφαλιστική κτλ. Μήπω πάνε όλοι εκεί που δεν ξέρουν ακόμα τι ακριβώ να κάνουν στη ζωή του και είναι ένα παπ. Γιατί κι άλλου έχω ακούσει που έχουν μπει οικονομικά μέχρι ναι. να κάνουν κάτι ναι. άλλο. Ναι. Δεν ξέρω, ναι. τότε ήταν. Εκείνη την εποχή νομίζω ότι πολλοί. Νομίζω ήταν. Έχει δίκιο σε αυτό ότι ήταν μια περίοδο. Γιατί κοντά, α πούμε, νομίζω είμαστε. Ε, ήταν μια περίοδο που ήταν οι καλέ εποχέ που ήμασταν όλοι στο μπουζό και τρώγαμε και τα business, τα οικονομικά. Πολύ οικονομικά, ήταν γενικά. Ηταν αυτό που εκεί είναι η, η επαγγελματική σου αποκατάσταση. Και άμα έχει και μια επιχείρηση όπω εσύ και εμεί, ήταν αυτό που θα έκανε. Ναι, ναι, ναι. Αυτοματοποιημένα γινόταν. Αντί όμω για αριθμού, ασχολήσετε με την ψυχή. Γιατί ο ηθοποιό ναι. ε, 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 αυτό κάνει. Εσύ, Λευτέρη, κυκλοφόρησε πέρσι την πρώτη σου ποιητική συλλογή. Υπέροχη! που λέγεται... Είναι μια φαν μου εδώ, μια θαυμάστρια τη ζωή. Υπέροχη και περιμένουμε και, και τη δεύτερη. Και η μαμά μου είναι φαν και περιμένουμε και τη δεύτερη με το καλό. Ε, με, με τίτλο Ψυχή μου κύματα από ναι. τι εκδόσει Διόπτρα, οι οποίε μάλιστα δεν είχαν ξαναβγάλει ποιητική συλλογή από ό,τι mm. διαβάζονταν οι πρώτοι. Ε, με μια έτσι πολύ ωραία παρουσίαση στον Ιαννό με την Κάτια Δανδουλάκη, τον Γρηγόρη Βαλτινό. Ε, να διαβάζουν τα ποίηματά σου και μετά κάνεις και στην Κύπρο mm. παρουσίαση, γιατί ήρθα ε ,ε, όταν θα ήταν και η παράσταση, ναι. η Περσινή. Λοιπόν, και μετά βλέπεις στο Κυριακάτικο Βήμα των Αθηνών ε, τον το, το κατάλογο με τα best-seller να είναι στο νούμερο ένα στην κορυφή η επιδική σου συλλογή. Αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα. Παιδιά, σας ευχαριστώ για τη Γιατί η συναδελφός μου με μαθαίνει σιγα σιγά-σιγά. Ε, ναι. Αχ, τι ωραία! Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ήξερα. Τη μεγάλη σημαντική λεπτομέρεια. Ναι. Τι ωραία! Και Πώς... στην Κύπρο για δύο εβδομάδε. Και στην Κύπρο για δύο εβδομάδε. θέλω να σου πω κάτι για να είμαι ειλικρινή. Πολλέ φορέ ε, κατά καιρού, παιδί μου, θα σου δώσει κάποιο ένα βιβλίο που έχει γράψει, κάποια ποίηματα που έχει γράψει, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Λε, ωραία. Ναι. Το αφήνει. Ναι. Δεν το καταπιάνει ρε παιδί μου. Και εδώ. Πραγματικά εξεπλάγει. Και ειδικά, άμα είναι και λίγο η ψυχοσύνθεση σου και μπορείς να καταλάβεις και λίγο και η ψυχούλα σου εκείνη τη στιγμή να κάνει και να έτσι το μυαλό σου να ταξιδέψει. Είναι φανταστική ποιητική συλλογή, αλήθεια το λέω. Δηλαδή και ξέρει τι ωραίο που είναι να μην σου λέει μετά σου άρεσε και να λες ναι, ναι. Και να το λες με την ψυχή σου, ναι, τι ωραίο που ήταν. Και δεν έχεις σε αυτή τη δύσκολη θέση που Πολύ ωραίο. Ναι, Ξέρεις δεν αυτό θα να σου θαρθεί τη δύσκολη θέση ναι. είσαι το εθνικό. Ναι. Σου άρεσε. Δεν έχω λόγια. <laughs> Σωστή ατάκα. Ναι. Αυτή Εγώ είναι δεν η ατάκα. μπορώ να το κάνω αυτό. Και σε παραστάσεις πούμε, που μπορεί να τύχει δεν θα πάω πει. Δεν, δεν θα το κάνω. Όπως δεν θέλουν ούτε εμένα να μου το κάνουν. Προτιμώ να μην έρθεις καθόλου να με δει αρκεί να μου πει. πολύ καλό, πολύ καλό. Ναι, Γιατί α... δεν χρειάζεται. Yeah. Μην το πει ναι. καθόλου. Εσύ, 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 ήσουν οι καλύτεροι. Εσύ, εσύ. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. <laughs> δεν έχω, αυτό που σου είπα και πριν για του δικού μου, δεν έχω μεγαλώσει έτσι. Δηλαδή, εγώ από τον μπαμπά και από τη μαμά δεν άκουσα ποτέ πόσο όμορφη είσαι. Ποτέ. Η επίση του λέγανε τον μπαμπά τι όμορφη κοπέλα, καλό παιδί Πε μου, πώ ένιωσε όταν είδε λοιπόν, στο βήμα των Αθηνών, νούμερο ένα την ποινική σου συλλογή. Ε, νομίζω ότι είναι το. Μέχρι στιγμή το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει. Ε, Καταρχήν δεν το έκανα εγώ. Εγώ απλά έγραψα. Αυτό λέω, έχει μια απλότητα αυτό το πράγμα. Απλά έγινε. Το έκαναν οι φίλοι μου που, που έκλεψαν τα γραπτά μου και το πήγανε στον εκδοτικό οίκο. Α, ναι. Σαν την ξαδέλφη που σε βάλα στο εθνικό Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω ότι εγώ πιστεύω πολύ στου επίγουσα αγγέλικε. Τι κύκλο είναι αυτό που έχει. Φοβερό! Και όταν το είδα να συμβαίνει, εντάξει, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και συνειδητοποίησα το, 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 το χρέο που έχω απέναντι στον κόσμο ενδεχομένω. Επειδή εγώ σώθηκα από του ποιητέ περνώντα δύσκολε καταστάσει. Όταν είδα τι απήχηση είχαν τα ποίηματα ή, εν πάση περιπτώσει, αν θέλει, η αλήθεια μου, γιατί αυτό δεν γράφτηκε για να το επικοινωνήσω, ήταν κάτι πολύ προσωπικό. Και όταν κάτι έχει πάρα πολύ αλήθεια, σίγουρα θα κουμπίσει η αλήθεια δική σου κάποιον άλλον. Όταν είδα λοιπόν ότι υπήρχε τόση ανάγκη έξω του κόσμου να κουμπίσει σε κάτι και συναισθηματικά και ψυχικά. Ε, αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ και συνειδητοποίησα ότι έχω χρέο και όφελο να να τα επικοινωνώ αυτά που γράφω, γιατί και μένα ποιητέ και συγγραφεί με έσωσαν. Τι εννοείς για την κατάθλιψη. Ναι. ναι. Είδα πόσο κόσμο. και γι' αυτό μιλάω πια πολύ ανοιχτά γι' αυτό. Είδα πόσο κόσμο έχει ανάγκη να. είναι αυτό που έχει πει η Έλενα Ακρίτα, ότι είσαι μόνο, δεν είσαι ο μόνο. Και το συνειδητοποίησα αυτό όταν εκδόθηκε πια η συλλογή, πόσο κόσμο ήρθε και μου ζήτησε βοήθεια. Και πώ όταν κι εγώ κάποιο το επικοινώνησε, πώ ακούμπησα πάνω του και είπα: Υπάρχει κι άλλο που θα με αγγίξει, θα με ακούσει, θα με, θα με νιώσει. Πήρε μηνύματα δηλαδή, είτε στα social media, είτε διαφορετικά από κόσμο που Πάρα. πήρε την ποιητική συλλογή και. Και ταυτίστηκε πολύ. Ήρθε κόσμο και μου είπε ότι αυτό το έγραψε για μένα. Τι είναι η κατάθλιψη. Α, καλά. Τώρα ανοίξει μια κουβέντα για το κάθε άνθρωπο που είναι διαφορετικό. Όμω, ε, αν θέλει να σου βάλω εγώ ένα. Ένα, όχι τίτλο, μια, 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 μια έτσι εξήγηση, έναν ορισμό, είναι ένα ταξίδι μέσα στο, σε, σε ένα πολύ σκοτάδι, μια περιπλάνηση στο άγνωστο, ε, που δεν ξέρεις πόσο θα διαρκέσει, και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Ε, όμως... Ε, Υπάρχουν υπάρχει χαραμάδες φωτό και γι' αυτό το λόγο ε, αποφάσισα να το ανοίξω και να το εκδώσω. Υπάρχει ελπίδα. Η Ακρίτα που ανέφερε, έχω δει στη συνέντευξη που μιλάει για την κατάθλιψη, που λέει, ας πούμε, ότι υπήρχαν μέρε που δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι και να πάει να, ναι. να ανάψει το φω. Ε, εσύ το έχει νιώσει αυτό, Κι εγώ και οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου. Ε, και αυτό είναι το χειρότερο, γιατί εσύ ξέρει. Όταν είσαι εκεί στο εκεί κάτω, λίγο, σαρέ, είναι πολύ βασανιστικό να ξέρει ότι πρέπει να κάνεις το επόμενο βήμα. Mm. Ε, και νομίζω είναι βασανιστικό και για τους γύρω σου που σε βρίσκουν έτσι. Όμως ε, θέλει λίγο ένα τράβηγμα. Θέλει ένα τράβηγμα, ναι. Δηλαδή τώρα αν μας βλέπει κόσμος που έχει μια ρόπη ναι. προς την κατάθλιψη, τι, τι θα έλεγε, Καταρχήν θέλω να του πω ότι υπάρχει. Υφίσταται. Ε, δεν είναι τρελή και οι άνθρωποι που είναι δίπλα του το ξέρω ότι περνάνε δύσκολα γιατί ο κόσμο που είναι δίπλα σε καταθλιπτικού ανθρώπου βασανίζεται πάρα πολύ. Και το αντιλαμβάνομαι γιατί είναι πολύ δύσκολο και για αυτού. Δεν ξέρει πώ θα το βιώσει. Όμω να το, να, το βιώσουν. Είναι, είναι μία μέρα, δύο μέρε, ένα χρόνο, δύο χρόνια που συμβαίνει. Να το αποδεχτούν. Ε, και μόνο με την αποδοχή θα πα παραγγελέ. Είμαι έτσι. Ε, και να ζητήσουν βοήθεια. Εσένα τι σε βοήθησε. Ε, Πήγε σε ψυχολόγο. Εμένα με βοήθησαν καταρχήν οι ειδικοί. Ψυχολόγος. Δι... Δηλαδή. Ψυχίατρος καταρχήν, ειδικό, γιατρός. Και μετά φυσικά οι ψυχολόγοι. Ναι, πολύ. Ε... και αγωγή. Διάβασα κάπου ότι είναι, λέει, είναι η αρρώστια της εποχής η κατάθλιψη. Ναι. Ειδικά ναι. μετά το COVID και τα ναι. λοιπά. Και δεν είναι μόδα. Γιατί ακούγεται πάρα πολλέ φορέ. Α, είναι μόδα τώρα, ναι, δεν έχει με την ασχοληθεί. Αλλά έχει <σφυ> διαφορετικέ μορφέ. Έχει <σφυ> <το> που μορφέ. <είμπες, σφυ> δηλαδή, ή μπορεί κάποιον να το βλέπει πάρα πολύ χαμογελαστό και να... Δηλαδή, δεν είναι, δεν είναι ο κόσμο, νομίζω, ότι η <σφυ> κατάθλιψη είναι αυτό το τι μόνο δεν μπορώ να σηκωθώ, είμαι μαύρο δεν... και φαίνεται. Μπορεί να ελοχεύει από μέσα όταν θα είσαι μόνο, όταν ο κόσμο δεν το βλέπει. Έχει να κάνει όμω και με μια φυσική ροπή του κάθε ανθρώπου, πώ έχει γεννηθεί, πώ έχει ναι, διαμορφωθεί ο, ο, η ψυχοσύνθεσή του. Φυσικά, γιατί κοίταξε να δεις, Εγώ γεννήθηκα σε μια οικογένεια και είμαι μεγάλο σε μια οικογένεια μ, καθόλου υγιή, ε, με απίστευτη αγάπη. Με, με οικογένεια, με, ξέρεις, και με γονείς να αγκαλιαζόμαστε, να αγγιζόμαστε, να εκφράζουμε την αγάπη μας πάρα πολύ. Δεν μπορεί αυτό να είναι σε τα, είχα όλα. Οικονομικά δεν είχαμε προβλήματα, δεν, δόξα το Θεό. Όμω υπάρχουν, γιατί υπάρχουν στον εγκεφαλό σου, εγγενετή, χημικά πράγματα που. Εμένα μου είπε ο γιατρό, έχει εγγενετή μία ροπή προ τη μελαγχολία. Είναι καθαρό. Τώρα νιώθει ότι το έχει νικήσει. Τώρα νιώθω ότι το έχω νικήσει. Υπάρχει πάντα στο πίσω μέρο του εγκεφάλου ότι μπορεί να ξαναέρθει. Αλλά το θέμα και το. είναι να το δεις σαν ότι. Πώ είναι η γρήπη που θα έρθει. Μπορεί να ξανάρθει, θα περάσει. Και αυτό θα περάσει και θα ξαναπεράσει. Και αυτό λέω στου άλλου. Και είμαι πιο προετοιμασμένο τώρα. Ξέρω ότι αν έρθει και μια μελαγχολία και μια στεναχώρια. Είναι μια περίοδο που θα ξανακλειστώ στο σπίτι, αλλά θα το, θα το καταφέρω. Θα το περάσω. Το θέατρο σε βοήθησε σε αυτό. Το θέατρο με βοήθησε κατά πολύ όταν το ξεκίνησα. Ε, Όμω με δυσκόλεψε και αρκετά. Δηλαδή. Με δυσκόλεψε αρκετά γιατί αυτή η έκθεση που έχει και στον κόσμο και πολλές φορές καλείσαι να κρύψεις πράγματα τα οποία περνάς, είναι αυτό το οποίο στη δική μου περίπτωση, σε άλλους όχι, αλλά στη δική μου περίπτωση, με ξανάβαλε πίσω στην εσωστρέφεια πολλές φορές. Να μην μπορείς να επικοινωνήσεις. Αν περνάς κάτι στο σπίτι πρέπει να είσαι έτσι. Ή μπορεί να έχεις μια παράσταση και να είσαι ε, ε, γενναίος, ε αυτό, να πας να φέρεις την παράσταση εις πέρας, αν παίζεις σε κομμόδια. Και πάλι με έβαλε σε μια κατάσταση να κρύψω πράγματα, συναισθήματα και έτσι εκβίασα τα συναισθήματά μου και να τα βουλιάξω μέσα και υπήρξαν περίοδοι που δεν, που δεν λειτουργήσε ε, για, ε, ξέρεις, θεραπευτικά. Εσύ τώρα πώς τα ακούς αυτά, το έχεις ε, βιώσει ποτέ ή είσαι άνθρωπος που δεν σε παίρνει από κάτω. Ναι, 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 το έχω βιώσει. Και αυτό το να μην μπορώ να βρω τη δύναμη να σηκωθώ... Να βάλω ένα ποτήρι νερό και να μην θέλω τον ήλιο να μπαίνει στο σπίτι με παντζούρια συνεχόμενα κλειστά. Mm -hmm. Και με το πόσο στεναχωριούνται οι άνθρωποι που έχει δίπλα όταν κάποιο δικό του περνάει κάτι τέτοιο, δικά είναι άνθρωποι που τον αγαπάνε αυτόν που mm -hmm. εκείνη τη, τη στιγμή το παθαίνει. Κοίτα, θα σου πω κάτι. το. Είδα ένα δοκιμαντέρ πριν τρει μέρε με κάτι μοναχού που ήταν σε μία μονή. Και γύρισε και είπε ένα ε, καλό που μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί η γυρνά και του λέει: ησυχάζει ποτέ ο άνθρωπο. Και η γυρνά και λέει: Γιατί να ησυχάζει, ησυχάζει μόνο όταν πεθαίνει. Mm. Και είπε ρε παιδί μου ότι είναι γενικότερα μία πάλι. Μία θα σε καλά, μία δεν θα σε καλά. Έχει... Αυτ... Αυτό είναι που λέγεται τη ζωή. Έχει τα αναβοκατευάσματα. Mm. Αναβοκατευ... 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 Να... Ναι, και τα σκαμπανεβάσματα, Από εκεί και πέρα πρέπει πάντα αυτό που λέει και ο Λευτέρη, να αφήνει στη ζωή σου να μπαίνουν δέσμοι φωτό. Ε, να, να βλέπεις και, και από του γύρου σου αν θα σε βοηθήσουν και από κάποιον ειδικό ότι υπάρχει και χαρά σε αυτό το πράγμα, ότι αυτό δεν είναι μόνιμο. Αυτό θα έρθει και θα φύγει και, και στο κάτω-κάτω δεν ζούμε και τις πιο υπέροχες μέρες, χαλαρές. Αν το παρατηρήσετε θα, θα ρωτήσεις κάποιον πώς είσαι και αν έρθει θα σου πει πάρα πολύ καλά. Θα ξαφνιαστείς. Δεν, τον τελευταίο καιρό ακού, εντάξει, μου καλά, καλά. Εντάξει, καλά, εδώ το παλεύουμε. Και αν έρθει κάποιο που πια είναι σπάνι. Νομίζει ότι δεν είναι καλά, κάτι, κάτι. Τι είπε Μαι. τώρα. Δηλαδή και εσύ μια μέρα μου το έπε και με ξάφνιασε τόσο. Μου άρεσε τόσο αλά. πολύ. Του λέω, Τι κάνει, μου λέει, είμαι πάρα πολύ καλά, τέλεια. Με το, με το εννοεί όμω, όχι το ηρωνικό. Και λε, Δέ μου, τι ωραία. Μετά από τα χρόνια θεραπεία θέλω να πω κάτι γι αυτό, γιατί μα κακούει κόσμο που μπορεί να ε, ξέρει. Ε, μας μα έχει δημιουργηθεί κοινωνικά μια ενοχή. Ε, ότι δεν μπορεί, επειδή υπά, υπάρχει μια δυσαρέσκεια, μια δυστυχία στον κόσμο, άσχημα πράγματα συμβαίνουν καθημερινά και νιώθεις μια ενοχή αν αρχίσεις και νιώθεις καλά να το πεις γιατί λες ο άλλος υποφέρει. Ο αυτο... Όμως ξεχνάμε ότι με, Έχω... είμαστε καλά, αν είμαστε καλά μπορεί να μεταφέρουμε αυτή την αισιοδοξία και τη χαρά και στον άλλον. Έχουμε λοιπόν μα έχει δημιουργηθεί μια ενοχή και δεν μένουμε στη χαρά παρά μόνο στο αρνητικό. Ή θα πω, καλά είμαι μωρέ, γιατί ο άλλο μπορεί να μην νιώθει την ίδια χαρά με σένα. Μην το δείξω ότι είμαι καλά. Είναι μεγάλο λάθο. Ναι, ισχύει, ισχύει αυτό εννοώ. Αυτό βρήκα. Ισχύει. Κακοποιητικέ συμπεριφορέ ζήσατε στο θέατρο ή στην τηλεόραση ή στο χώρο σα. Ε, όχι, ούτε θα το επέτρεπα, γιατί το είχα ζήσει στην προσωπική μου τη ζωή. Οπότε ήμουν λίγο εκπαιδευμένη σε αυτό. Οπότε δεν θα άφηνα συμπεριφορέ να με επηρεάσουν. Ε. Τι εννοεί, το έζησε στην προσωπική σου ζωή, Όταν ήμουν 16 χρονών, είχα μια κακοποιητική σχέση. Ε, που το έχω επικοινωνήσει, το έχω πει και εμένα τότε πολλοί κόσμος ε, μου στέλνει μηνύματα και ακόμα μπορεί να μου στέλνει και να μιλάμε και όλα αυτά. Απλά ε, συνειδητοποιείς πόσο αλλού μπορεί να πάει μία εξομολόγηση, αν θες, κοινή που μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, τον πρώτο καιρό, στην πρώτη συνέντευξη όταν το επικοινώνησα, ήταν πολύ καλά όλα. Και αυτό που έκανε και ο Λευτέρης πριν με την κατάθλιψη, είναι ωραίο ο άλλος να καταλαβαίνει. Δεν είσαι μόνος σου, υπάρχουν και άλλοι που το έχουν βιώσει. Και, κοίτα, και είναι και πολύ σημαντικό για, για τον κάθε άνθρωπο να δει ότι είναι καλά τώρα. Δηλαδή, και όλος του δίνει μια ελπίδα mm -hmm. ότι κοίτα να δει, Όντω μπορώ να το προσπεράσω αυτό. Να κάνω ένα άλμα μεγάλο και να φύγω. Απλά μετά αυτό ξέφυγε λίγο, και αυτό ήταν εκεί εμένα που με χάλασε, έγινε το κουτσομπολίστικο mm -hmm. Της Μακριγιάννη. Το να βγάλουμε θέμα, το να το κάνουμε τίτλο. Και δεν, δεν πηγαίναμε στα πιο ενδόμηχα, στο μια πιο σοβαρή συζήτηση, στο τι είναι τελικά αυτό. Ναι, αλλά τώρα όμω είσαι μια χαρά. Ε, τώρα όμως κοίτα πώς λάμπει. Πώ ε, να το πω, κατάλαβες, δηλαδή, τα τσιτάτα. Και αυτό νομίζω ότι μόνο καλό δεν έκανε μετέπειτα. Μπορεί ένα κοριτσάκι 16 χρονών σε μια επαρχιακή πόλη να χειριστεί μια κακοποιητική συμπεριφορά από σχέσει σου, ήταν φαντάζομαι. Ιδιασυλικία. Mm -hmm, mm -hmm. Ναι, ε, δύο χρόνια μεγαλύτερο. Από μια σχέση τη. Όχι, δεν χει... μπορεί εύκολα, αλλά όχι μόνο λόγω επαρχία. Ε, για την ηλικία. Ε, και μπορεί πολύ εύκολα να, να σε χειραγωγήσει οποιοδήποτε πρώτα ψυχολογικά και μετά αυτό θα πάει και σωματικά δεν ξεκινάει κατευθείαν σωματικά υπάρχει μια χειραγώγηση από πριν άλλη ε, έχουν να κάνουν πάρα πολλά πάρα πολλοί παράγοντες για το πως θα το αντιμετωπίσεις όλο αυτό εμένα ε, ήρθε το ότι δεν μπορεί άλλο αυτό να συνεχίσει δηλαδή εμένα που απευθύνθηκα σε ειδικό εγώ ίσα ίσα δεν πήρα βοήθεια από αυτό γιατί εμένα δεν ήταν μια κατάθλιψη που μου έβγαινε λόγω αυτό που είπες από μικρός κάπως να έχω. Ήταν από ένα συγκεκριμένο γεγονός. Οπότε εκεί ήταν λάθος ο χειρισμός προς τα εμένα το πώς αυτό θα συμβεί. Και αυτό έχω να σου πω ότι είναι ότι με ξύπνησε. Γιατί ήταν λάθος αυτό που έβλεπα να συμβαίνει από τον ειδικό. Και θυμάμαι και τη μητέρα μου γιατί μου είχε δώσει μια αγωγή τεράστια. Και τα πέταξα. Και μου λέει τι κάνει, Μαμά μου φοβήθηκε γιατί όντω είχε περάσει και αυτή τα πάνδυνα. Όταν βλέπει τώρα η, μη, η, μη, η, μη, η μητέρα το παιδί τη να υποφέρει, να. Ε, Θεωρεί ότι αυτό μπορεί όντω να είναι η λύση. Και εκείνη τη στιγμή, όταν με βλέπει εμένα να τα πετάω, τι κάνει. Και τη λέω: Με γέννησε έτσι. Έχω ένα πρόβλημα. Μπορώ και εκείνο που με ενεργοποίησε. Δηλαδή που είπα: Ακού να δει, ναι, χαρά είσαι. Πέρασε σε αυτό. Πάρα πολύ ζώρικο και δεν, δεν, δεν σταμάτησε εκείνη τη στιγμή. Και για τα επόμενα χρόνια ταλαιπωριόμουν. Απλά με πιο δύναμη. Δηλαδή έλεγα ότι θα το παλέψεις Σου συνέβη Δεν έχει συμβεί μόνο σε εσένα ε, Θα βρεις τη δύναμη Και εμένα μου την έδωσε η φύση Γι' αυτό σου είπα Πολύ, πάρα πολύ Σημαντικό. Αυτό το ότι θα μπει ο ήλιος, πολύ. το ότι θα περπατήσω, το ότι θα πάω στη θάλασσα Εκεί με βοήθησε πάρα πολύ το Αίγιο Αν ζούσα εδώ στην Αθήνα, στην Ομόνια Δεν ξέρω κατά πόσο θα με βοηθούσε Οι γονείς σου πόσο καιρό το καταλάβανε ε, Αφού κοινοποιήθηκε πια η ό, Όλο αυτό που ζ ε, ν, δεν γινόταν αλλιώ ε, πια. Φαινότανε, Φαινόταν, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι Μόνο πε και τέτοια. Ναι, 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 δεν γινόταν Και νοσοκομείο και εκεί και και, ε, και επικοινωνήθηκε όλο αυτό. Μου έφυγε εμένα το βάρο ότι πρέπει να προστατέψω και του δικού μου επειδή δεν του το λέω. Ε, εκεί είναι που εγώ έσπασα και όλο ξεκίνησε. Βγήκε όλο. Αυτό που μου λε, μου κάνει εντύπωση με την έννοια μετά του λες ότι θα πάω στην Αθήνα να κάνω θέατρο κτλ με τα διάφορα που λέγονταν όλα αυτά τα χρόνια πριν γίνει τα τελευταία χρόνια το Me Too και τα λοιπά. Ναι. Δεν σε άγχωνε αφού είχε ήδη βιώσει 16 χρονών μια κακοποιητική συμπεριφορά μην σε αυτή τη δουλειά ζήσω τα ίδια. Όχι. Και θες να σου πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι αυτό που έγινε ας πούμε, με το Me Too εδώ στην Ελλάδα πρέπει λίγο να φύγει από το θέατρο και πρέπει να πάει λίγο παντού. Υπάρχει παντού. Υπάρχει στη μόδα, υπάρχει στου τραγουδιστέ, υπάρχει σε ένα νηπιαγωγείο, υπάρχει σε μια εταιρεία marketing. Δηλαδή θέλω να πω. Υπάρχει παντού. Απλά εκεί δεν είναι διάσημοι άνθρωποι που θα βγουν σε μια εκπομπή και θα γυρίσουν να πούνε τι συμβαίνει. Αλλά α πούμε, δεν είπε να μείνω στο Αίγυο με του δικού μου προστατευμένοι κτλ. Όχι, όχι, και τα λοιπά. όχι, όχι. Ό, Αυτό καταρχά δεν με φυλάκιζε. Σαν άνθρωπο. Και επειδή σαν άνθρωπο, νομίζω με έχει καταλάβει. Είμαι ανοιχτή πολύ και θέλω να παραμείνω έτσι. Δεν ήθελα μία φορμή. Όπω επίση ξαναερωτεύτηκα και θα ξαναρωτευτώ, γιατί δεν θέλω να είναι αυτό αφορμή του εμένα η δική μου ζωή να σταματήσει. Να σε ορίζει. Είναι, ναι, θα είναι σαν να, σαν να λέω, εσύ, μου κατέστρεψε τη ζωή. Ενώ εγώ έχω επιλογή να κάνω ό,τι ακριβώ θέλω. Λευτέρη... Θέλω να σπουδάσω αυτό, θα το σπουδάσω. Λευτερή, εσύ κακοποιητικέ συμπεριφορέ στο θέατρο. Ναι. Δύσκολε, έντονε. Εντάξει, όταν. Ε, το... Αντέδρασε. Αντέδρασα. Να. ναι. Είσαι για... από αυτού που αντέδρασε, και είμα το έχει γράψει. Αντέδρα... Το... Ναι, ναι. ναι. Γιατί, για το λόγο που είχα αυτή την, αυτό το background που είχα καταπιεστεί πάρα πολύ, mm -hmm. δεν, δεν θα επέτρεπα τίποτα να με ξαναρίξει. Όταν άρχισα να βρίσκω λοιπόν τον εαυτό μου, να πατάω στα πόδια μου mm. και δεν θα επέτρεπα, επειδή μεγάλωσα και σε ένα περιβάλλον που έχω δύο μικρότερε αδερφέ. Και αυτό το κακοποιητικό συνέβησα. Αυτό που με ξύπνησε περισσότερο ήταν που συνέβαινε σε κάποιον δίπλα μου. Ε, σε μία συνάδελφο, σε μία κοπέλα. Εγώ είδα την, τις αδερφές μου εκείνη την ώρα. Και θεώρησα ότι έπρεπε να προστατεύσω το άτομο το οποίο υφίστανται αυτό. Ε, κυρίως εκεί αντέδρασα και όχι τόσο όταν ήταν ως προς εμένα. Ε, και χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε. Ε, χαίρομαι πολύ που άνοιξε ο δρόμος... Ε, στους συναδέλφου και στου συναδέλφους μου να πάρουν τη δύναμη, γιατί αυτό πρέπει κάποιο να κάνει το βήμα και να πει ότι κάποιο υπάρχει να με υπερασπιστεί. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει κανεί mm -hmm. να μας ακούσει ναι. ή να του ναι, ακούσει. Ναι, 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 ναι. Όταν σου πρότειναν από την γη τη Ελιά που εμφανίστηκε πριν λίγο καιρό, ναι. α, σε 20-25 επεισόδια να κάνει ένα ρόλο κακοποιητή, πώ ένιωσε ω άνθρωπο. Που δημοσίευσε και έβγαλε προ τα έξω ναι. α, την αντίδρασή σου σε κακοποιητικέ συμπεριφορέ που είδε. Ναι. Ε, καταρχήν, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στο να πάρω την απόφαση να το κάνω. Η απάντησή μου, ενστικτοδό στην αρχή, ήταν ε, Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν δεν μπορούσα να με δω σε αυτό το ρόλο, σε αυτό το yeah. χαρακτήρα, να με δω στην ψυχοσύνθεση ενό τέτοιου ανθρώπου που μπορεί να κάνει κακό σε έναν άλλον άνθρωπο. Yeah. Ε, και πόσο περισσότερο σε ένα ανήλικο ή ο ρόλο που είχε να κάνει με την, με την κόρη του. Με έπιασε μια ιδέα, μια απέχθεια. Κάθισα όμω λίγο και το σκέφτηκα, αφού συμβουλεύτηκα και, τους, και τον κύκλο μου, μίλησα και με την οικογένειά μου. Mm -hmm. Και λέω: Εσύ, πατέρα, γίνεται αυτό mm -hmm. και αυτό. Και μου λέει, Δέστοσα δουλειά. Και δέστοσα ένα project. Το είδα ένα project του εαυτού μου στο να ξεπεράσω ε, αυτό που είχα με, και το θυμό που είχα πάρα πολύ με τους κακοποιητές. Ε, όχι για να τους, σε καμία περίπτωση να τους αιτιολογήσω, να τους δικαιολογήσω, ούτε να τους καταλάβω και δεν διαχειρίστηκα καθόλου έτσι αυτό το ρόλο. Το είδα πολύ αποστασιοποιημένα. Δεν με ενδιαφέρε καθόλου να καταλάβω αυτό το πράγμα. Το είδα σαν project ε, ε, ως ω ηθοποιού να χρησιμοποιήσω μόνο τεχνικά πράγματα και πράγματα που έμαθα και στην Αμερική mm. για να μπορέσω να το, να το φέρω εις πέρας. Ένα είναι ναι. αυτό. Και δεύτερο, το είδα κοινωνικά. Να δημιουργήσω, γιατί κάποιο θα το έκανε αυτό το ρόλο, και επειδή έχω περάσει λοιπόν από τέτοιε φάσει στην πλευρά των, των θυμάτων ε, και των κακοποιημένων, να το δω ως, κοινωνικά ως, να δημιουργήσει, να λειτουργήσει ω αφύπνιση ότι κοιτάξτε τι συμβαίνει. Και κοιτάξτε και αυτόν που. Δηλαδή, βρήκα ενδιαφέρον και υποκριτικά και ω επιλογή, εμένα που έχω αυτή την φυσιογνωμία, εν πάση περιπτώσει, την πιο ευγενική, πώ δηλαδή, ότι μπορεί να είναι κάποιο ο οποίο έχει αυτό το φυσικό, αυτό το πρόσωπο και άνθρωποι οι οποίοι δεν τους υποπτεύεσαι, δεν mm. τους υποψιάζεσαι. Yeah. αυτός μπορεί να είναι. Yeah. Και λέω, αυτό θα κάνω. Γιατί οι άνθρωποι με ξέρουν, δεν μπορεί να διανοηθεί κάποιο ότι θα μπορούσε κάποιο με την δική μου φυσιογνωμία και την ψυχοσύνθεση να λειτουργήσει κακοπ... ναι. ω κακοποιητής. κακοποιητή. Και, και το έτσι υπάρχει κοινωνικά. αυτό που είναι ναι. πολύ ναι. αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Αποκλείται να κάνει κάτι τέτοιο. Μπράβο. <laughs> <laughs> και το είδα έτσι. Όσο αβίμνησε. Ότι κοιτάξτε, συμβαίνει. Γιατί να, βλέπει τηλεόραση η κυρία που κάθεσε απέναντι. Κοίταξε τι μπορεί να συμβαίνει στο διπλανό διαμέρισμα. Ναι. Ε, παιδιά, πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα μαζί σα. <laughs> Για να πάμε πάλι στα ευχάριστα κλείνοντα. Γιατί να έρθει κάποιο να δει ε, την παράσταση «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» που θα παρουσιάσετε στην Κύπρο από 8 έως 16 Ιουνίου σε σκηνοθεσία στα Μάτι Φασουλή. Γιατί, ακούω. Καταρχήν, ε, τ, τι, να πω, είναι, είναι μια απόλαυση. <χι> Επίσης, να σου πω ότι η παράσταση αυτή διαδραματίζεται στο 70s. Δεν έχουμε ξανακάνει. Είναι πολύ ωραίο να πηγαίνει στο θέατρο και να βλέπεις να διαδραματίζεται μπροστά σου μια ιστορία σε μια άλλη εποχή. Από τα έπιπλα, τα κοστούμια, το αυτό. Εμένα δεν ξέρω, μαγεύομαι όταν ταξιδεύω στον χρόνο μου. Ταξιδεύετε στον χρόνο. Ε, δεύτερον, βλέπει δύο ανθρώπου οι οποίοι προσπαθούν να, ο καθένα να φτιάξει τη ζωή του με τον ενθουσιασμό, τη φρεσκάδα, mm. ε, ο καθένα τους, για τους δικούς του δικού του λόγου και κουβαλώντα δικέ του ιστορίε. Είναι ένα πολύ χαρούμενο πράγμα. Είναι έμπνευση. Θα γελάσουμε? Πάρα πολύ. πολύ. Θα συγκινηθούμε? Πάρα πολύ. Ναι, πάρα Αλλά πολύ. Γλυκιά συγκίνηση, δηλαδή αυτό που νομίζω ότι έλειπε κιόλα δεν είναι δράμα. Δεν είναι ότι θα φύγει από εκεί και πραγματικά θα κλε στενάχωρα. Θα συγκινηθούν. Αλλά θα γελάσει κιόλα. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Θα τραγουδήσει. Θα τραγουδήσω. Και θα τη τραγουδήσω. Καλά, πρέπει να δείτε τώρα Μακριγιάννη να σαρώνει πάνω στη σκηνή. Παιδιά, ειλικρινά σα μιλάω και το λέω για του φαν σου τη Κύπρου. Μα τι έχει πέντε φαν κλαμπ. Πόσα. Είναι... Πέντε. Όχι, πέντε ακολουθώ <σοκλουθώ> <σοκλουθώ> εγώ. Συγγνώμη. Είναι και δύο στο Περού. Και... <laughs> θα έρθουν στην Κύπρο να δουν την παράσταση Ε όχι δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι θα καταλάβουν Λε, Να πάμε στο Περού ναι, ναι, ναι. Να... Πάντω αυτό με τη σχέση τη μαμά Είναι απίστευτο, ενώ ναι, διαδραματίζεται τότε ναι. Η μαμά με τα παιδιά α... Είναι ακριβώ σαν να είναι τώρα Το υπερπροστατευτικό το, είναι... το να μην σε αφήσω να είσαι καλά ναι. Είναι διαχρονικό έργο Ναι μα... είναι διαχρονικό ναι, Γι' αυτό ναι. παίζεται και τόσε δεκαετίε σε όλο ναι. τον κόσμο Και ξαναλέω Uh, η Μπύρα και ο Παρουσιάζει την παράσταση του καλοκαιριού: Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες», ένα πολύ βραβευμένο έργο του Leonard Girls. Έρχεται στην Κύπρο σε σκηνοθεσία στα Μάτια Φασουλή. Είναι ένα έργο με ρεκόρ παραστάσεων στο Broadway, όπου πρωτοανέβηκε το 1969. Uh, παίζουν η μυρκα Παπακοσταντίνου στο ρόλο της μητέρα, ο Λευτέρης ο Ζαμπετάκη, η Ντόρα Μακριάννη και ο Μαρίνο ο Κόνσολο. Uh, ένα έργο που ανέβηκε για πρώτη φορά το 1970 στην Ελλάδα με τον Γιάννη Φέρτη και την Ξένια Καλογεροπούλου που έγινε ταινία το 1972 στο Hollywood και κέρδισε Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα α, και ε, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή το είπα α, γιατί α, τον α, θαυμάζω πάρα πολύ το, το Σταμάτη και είναι πολύ σημαντικό είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετεί στην Κύπρο και α, το κάνει ακόμα πιο σύγχρονο το ναι, φέρνει ναι, ναι, ακόμα ναι, ναι, ναι. πιο εδώ. Πρεμιέρα 8 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσία και μετά στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσία Παρασκευή 9 Ιουνίου και το Σάββατο 10 Ιουνίου, διπλή παράσταση. Στη Λεμεσό και στο Πατήχιο Θέατρο 11, 12 και 13 Ιουνίου. Στην Πάφο στο Μαρκίδιο Θέατρο 14 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη. Και στη Λάρνακα. Είπαμε, παίζει και ο Μαρίνος Κόνσολος από τη Λάρνακα. 5, 15 και Παρασκευή 16 Ιουνίου. Εισιτήρια από και από τα ACS Courier, χορηγή επικοινωνία ο Αλφα Κύπρου, το Love 100,7 και η εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, σας περιμένουμε στην Κύπρο, τώρα Μακρυγιάννη, Λευτέρη Ζαμπετάκη, 8 με 16 Μπομονώ. Ιουνίου. Ε, εσύ, Λευτέρι... Και μιλες μόνο για τα εισιτήρια στο Broadway. Α, θα... Και στην Κύπρο. Α. Λέ, κόρα, στη τυρίο, στη Κύπρο. Δεν ρεκόρε εισιτηρίων στην Κύπρο. γιατί. Μακάρι. Επίση, Να... ετοιμαστείτε για βραβεία. Οι γυναίκες... Και, και για βραβεία. Ε, για βραβεία. Ναι, ναι, ναι. Εσφέρες, δεν ξέρω. ναι, 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 ναι. <laughs> 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 ναι. Ε, καλά, Λευτέρη, <laughs> <laughs> θα τα λε και στου ακορατέ σου κάθε βράδυ κάθε στο βράδυ. Λάβε Φέμε 100,7. 9 με 12 το βράδυ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε. Ξαναλέω, δεν κατάλαβα πώ πέρασε η ώρα. Ευχαριστίε και στο. ξέρω τι ξέρω. Όχι, όχι. Ευχαριστίε και στο Athens Plaza που μα φιλοξένησε απόψε και στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση τη απόψινη εκπομπή. Να είστε καλά. Καλό σα βράδυ. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στι 6.45 στον Αλφα Κύπρου, όπω πάντα.